Καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο 107,4. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα. Και μέσω του διαδικτύου φυσικά και σε όλον τον πλανήτη. Λίμπερο 107,4, η εκπομπή που ακούτε έχει τίτλο Ράδιο Μαρμίτα. Ακούγουμε λίγο έτσι, ή κάνω λάθος. Να το λάθος. Είπαμε πρέπει να τα τσεκάρεις όλα πριν βγαίνεις. Μας ξέφυγε ένα μικρό λαθάκι, μικροφωνήσαμε, το διορθώσαμε. Η εκπομπή που ακούτε έχει τίτλο Ράδιο Μαρμίτα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 9 μέχρι τις 11. Τάσος Τρέιας και Ζάχος Ντρουλίνκ. Σήμερα ο Τάσος λόγω της δουλειάς του. Καλά, εκεί πέρα πάνω ρε παιδιά στο πανόραμα. Τι κάνετε με τις σωλήνες, πρέπει, δεν ξέρω. Πρέπει να έχετε ένα προβληματάκι, έτσι. Ο Τάσος δεν μπορεί λόγω της δουλειάς του, έτσι, να βγει σήμερα. Δεν τον βλέπω πριν τις 12 να τελειώνει κιόλας από εκεί πάνω. Ας τον αφήσουμε να δουλέψει. Προφανώς και στο πανόραμα περισσότερο αργιανίτους βλέπω και θέλω να τον ταλαιπωρούν λίγο τον Τάσο. Δευτέρα ξανά ο Τάσος μαζί μας. Δεν πειράζει. Έχουμε για αρχή όμως από τον αντικαταστάτη, τον καλύτερο εκτοπαίκτη και φυσικά το ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ από το ΠΑΟΚ Day, τον Στέλιο Παπαντονίου. Καλησπέρα, Στέλιο. Καλησπέρα, Ζάχο. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Λίμπερο 107,4. Τι κάνετε? Τι να κάνουμε. Να. Εδώ πιστοί στρατιώτες στο καθήκον, ξέρεις, κάτι τέτοια μεγαλόστομα έτσι. Κλισέ. Ναι. Θα έλεγα δημοσιογραφικά, αλλά δεν είμαστε δημοσιογράφοι. Εσύ είσαι. Λοιπόν, Στέλιο, καταρχήν, πού σε πετυχαίνουμε, ρε φίλε? Συγγνώμη, δηλαδή Παρασκευή έτσι είναι και λίγο. Τώρα θα μου πεις, δεν έχουν ανοίξει ούτε τα μπαράκια ούτε καφετέρειες από την άλλη εβδομάδα. Πού σε πετυχαίνουμε, έτσι, έξω ή σπίτι? Στο σπίτι με πετυχαίνει προς το παρόν. Προς το παρόν, αλλά είσαι έτοιμος για έξω, ναι. Έτσι. Ναι. αυτά είναι. Έχουμε κάνει τέτοιο. Έχουμε ξαναγυρίσει στα σχολικά μας χρόνια εκεί πέρα, γυμνάσιο, που γυρνούσαμε από παγκάκι σε παγκάκι. Ξέρεις τι, εσύ δεν τα προλάβατε. Τα πάρτι τα προλάβατε στο σπίτι. Δηλαδή είχε ένας γενέθλια ή γιορτή, έκανε πάρτι σπίτι και γενικά πάρτι, ας πούμε, έτσι πριν τις γιορτές. Ναι. Δεν τα προλάβες αυτά, σίγουρα δεν τα προλάβες. Δεν ξέρω αν γίνονται τώρα. Κάναμε και εμείς τέτοια πάρτι. Βασικά ακόμα κάνουν. Δηλαδή, και φοιτητές τώρα πλέον, δηλαδή τα τελευταία χρόνια, το συνηθίζουν, ας πούμε, να κάνουν φοιτητό πάρτι σε σπίτι κτλ. Εγώ λέω άλλο. Δεν λέω για φοιτητές. Ο φοιτητής θα είναι μόνος, δηλαδή για κάποιους που είναι φοιτητής στη Θεσσαλονίκη, που είναι όνειρο νομίζω όσων δεν ζουν στη Θεσσαλονίκη να είναι φοιτητές στη Θεσσαλονίκη. Είναι, έρχονται και από. Σε παιδάκια κάνουν. Ναι. Εγώ λέω, εμείς θυμάμαι, ήμασταν έκτη δημοτικού, πρώτη πρωτάκια στο γυμνάσιο, τέτοια. Έφευγαν οι γονείς, ξέρεις, όχι μέχρι αργά. Μέχρι 9-10 η ώρα από το απογευματάκι, μέχρι 10 η ώρα φεύγαν οι γονείς και ξέρεις τώρα τι γινότανε, χορός, τέτοια. Και το έχω πει και άλλη φορά ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, ενώ εγώ όσο μεγαλώνω είμαι πολύ ντροπαλός, τότε ήμουν αυτός που ξεκινούσε τους χορούς. Δεν ξέρεις, ντρεπόταν ποιος θα κάνει το πρώτο, ποιος θα ξεκινήσει το χορό. Εδώ, Ζάχος. Αλλά μετά, όσο ανέβαινα τα χρόνια, όσο περνούσαν, γινόμουν ακριβώς το αντίθετο, έτσι. Είμαι, να ξέρεις, ντροπαλός αυτά τα πραγματάκια. Δεν γίνονται αυτά τώρα. Δεν νομίζω να γίνονται, Στέλιο, έτσι. Δεν νομίζω. Όχι τόσο πολύ. Τώρα συνήθως προτιμούν πιο πολύ το έξω παρά το σπίτι. Λογικό. Λοιπόν, να πάμε λίγο, αφού πιάσαμε έτσι και το κουτσομπολιό όσον αφορά τα πεπραγμένα. Το ότι αν γίνονται πάρτι ή όχι, το καλύψαμε νομίζω το θέμα. Θα περάσουμε λίγο στα αγωνιστικά, γιατί επαναλαμβάνω, Στέλιο, σιγά σιγά μπαίνουμε στην αγωνιστική έτσι, κίνηση, έτσι, σε δύο δηλαδή. Μετράμε αντίστροφα. Δηλαδή σε δύο εβδομάδες τέτοια μέρα, πρώτο Θεός, θα έχουμε μάτς με το Σαββατοκύριακο. Ή κάνω λάθος? Τα έκανα λάθος ή τρεις? Κάτσε, πόσο έχω? Σε δύο, καλά το είπα. Ναι, σε δύο εβδομάδες. Δηλαδή σε δύο Παρασκευές από τώρα, την επόμενη μέρα θα έχουμε μάτς. Έτσι. Ναι. Έτσι. Οπότε σιγά σιγά νομίζω λίγο πολύ όλες οι ομάδες μπαίνουν στο. Βλέπω και περισσότερα ρεπορτάζ για προπονήσεις, για παίκτες, τραυματίες και μεταγραφικά βέβαια σενάρια. Φεύγουν παίκτες, έρχονται παίκτες. Διότι μην ξεχνάμε, Στέλιο, ότι αν δεν υπήρχε ο κοροναϊός, αυτή τη στιγμή θα ήμασταν σε μεταγραφική περίοδο ή κάνω λάθος? Σε μεταγραφική περίοδο τυπικά όχι, αλλά ουσιαστικά ναι. Γιατί ουσιαστικά θα είχε βαδίσει προς το τέλος του πρωταθλήματος. Νομίζω δεν θυμάμαι πότε ακριβώς ήταν προγραμματισμένος ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδος. Οπότε λογικά σιγά σιγά θα σχεδίαζαν οι ομάδες την επόμενη σεζόν. Ο τελικός νομίζω, Στέλιο, μια που το είπες, ήταν τώρα. Δηλαδή θυμάμαι ότι ήταν 23 Απριλίου
η ημιτελική. Και μετά από ένα μήνα, έλεγα, μετά από ένα μήνα και ο τελικός. Δηλαδή, αυτές τις μέρες θα ήταν ο τελικός κανονικά. Ο τελικός του κυπέλλου. Πραγματικά. Οπότε ουσιαστικά θα ολοκλήρωνε, θα έρθει την αυλή της φετινής σεζόν. Θα είχαν τελειώσει τα play-off και τώρα θα ήταν το λογικά αυτό το Σαββατοκύριακο ή Σαββάτο ή Κυριακή, λογικά Σαββάτο, θα ήταν ο τελικός του κυπέλλου, έτσι. Ναι. Και με κόσμο, λογικά στο ΆΚΑ ή άμα ήταν Άρης ΠΑΟΚ, λογικά κάπου ή στο Βόλο ή σε καμιά Λάρισα. Κάπου εκεί ενδιάμεσα το βλέπα, να σου πω την αλήθεια. Ωραία, θα μας δώσεις λίγο το ρεπορτάζ ΠΑΟΚ γενικότερα, έτσι. Θα ξεκινήσουμε από ποδόσφαιρο. Θα πάμε γενικότερα. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, έτσι. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, πέρα από το γεγονός ότι όπως εδώ και πολύ καιρό γνωρίζουμε πως έχει διακοπεί ο δανεισμός του Ουάρντα στην Λάρισα. Ο Αιγύπτιος έχει επιστρέψει στην Θεσσαλονίκη και προπονείται κανονικά με τον ΠΑΟΚ, αλλά προπονείται μόνος του, δεν θα ενταχθεί στο γκρουπ με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές στον Μπέλ Φερέρα. Ακολουθεί ατομικά προγράμματα προπόνησης στη Νέα Μεσημβρία και δεν θα ενταχθεί γενικότερα στο γκρουπ των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, είναι εκτός ομάδας. Είναι ένα λεπτό, καταρχήν για να τα λέμε έτσι, πόσα χρόνια έχει συμβόλαιο ακόμη ή ένα χρόνο, δύο? Ολοκληρώνεται το συμβόλαιο του. Ολοκληρώνεται τώρα αυτό το καλοκαίρι? Ναι, ναι. Άρα είναι στην ουσία ελεύθερος, εν δυνάμει ελεύθερος είναι ο Ουάρντα. Ναι. Επαναλαμβάνω, αν δεν είχαμε τον κοροναϊό και είχε γυλίξει το πρωτάθλημα, τώρα ήταν ελεύθερος. Άρα περιμένει τα play-off και είναι ελεύθερος. Ναι. Γιατί διάβασα, ρε παιδί μου, επιστρέφει στον ΠΑΟΚ και νόμιζα ότι έχει συμβόλαιο κι άλλο. Και θα έλεγα, η ερώτησή μου θα ήταν, επειδή λίγο πολύ όλες οι ομάδες που θα έχουν μειωμένο budget και έσοδα, μπας και λογίζεται ο Άρτα για την επόμενη χρονιά, ας πούμε. Διότι λογικά και των πιο πλούσιων ΠΑΕ θα πέσει το budget. Αυτό λέει η λογική. Τι να σου πω, μπορεί τώρα. Ναι, αλλά στον ΠΑΟΚ με τον Ουάρντα δεν νομίζω. Δεν νομίζω, δεν υπάρχει. Άρα ελεύθερος ο Άρντα. Θα του δώσω μια ακόμη ευκαιρία. Καθώς τους ταλαιπώρησε αρκετά. Και δηλαδή και ο Λουτσέσκου που του δώσε την ευκαιρία να ξαναπαίξει στον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι και ο ίδιος ο Λουτσέσκου το μετάνιωσε μετά από κάποια στιγμή. Επέλεξε τον Ουάρντα και άφησε τον Ενρίκε τότε. Θέλω να μου πεις ηλικία, αν θυμάσαι, του Ουάρντα. Δεξιά ή αριστερά παίζει, λίγο τα μπερδεύω αυτά να σου πω. Δεξιά παίζει ο Ουάρντα, έτσι, κάτσε να το θυμηθώ στο χαριλάω. Δεξιά παίζει, ναι. Δεξιά, 27-28 παραπάνω. Τώρα θα σου πω, θα το δούμε τώρα. Ναι, μια που είναι ελεύθερος, νομίζω αρκετές ομάδες θα θέλουν τον Ουάρντα. Βέβαια, επαναλαμβάνω, ο χαρακτήρας του και η προσωπικότητά του είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας για οποιαδήποτε ομάδα να τον διαλέξει. Ίδια ηλικία έχουμε με τον Ουάρντα. Ίδια ηλικία. Το συμβόλαιο του μήπως ξέρεις, έτσι στο περίπου πόσο έπαιρνε στον ΠΑΟΚ? Τώρα θα σε γελάσω. Κάτω από 300-400 αποκλείεται, έτσι. Κάπου εκεί πρέπει. Εκτιμώ πως κάτω από 300.000 δεν νομίζω. Δεν νομίζω, ναι. Ωραία. Δεν νομίζω να έπαιρνε. Αλλά γενικότερα ο Ουάρντα είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος νομίζω ότι σε όλες τις ομάδες θα μπορούσε να έχει θέση. Σίγουρα. Γι' αυτό σου έβαλα το οικονομικό στοιχείο. Επαναλαμβάνω, γιατί του χρόνου όλες οι ομάδες από λίγο ως πολύ θα έχουν, μάλιστα περισσότερες πολύ, θα έχουν μείωση εσόδων. Οπότε συμβόλαιο τώρα 300-400.000 δεν μπορούν να το αντέξουν πολλές ομάδες. Ιδιαίτερα αν οποιοδήποτε ποδοσφαιριστής ρίξει αυτός λίγο νερό στο κρασί του, έτσι. Και να καταλάβει το τι γίνεται όχι μόνο στην Ελλάδα και σε όλα τα πρωταθλήματα και να πέσει και αυτού ανάλογα αυτά που ζητάει. Αυτά που ζητάει, το κασέ του. 300-400.000 νομίζω στην Ελλάδα 2-3 ομάδες μπορούν να δώσουν για έναν παίκτη μόνο, έτσι. Και είναι και ο συγκεκριμένος παίκτης όπου, άμα λες θα κάνω μια θυσία για να δώσω 300.000, γιατί ρε παιδί μου είναι ταλαντούχος, ξέρουμε ότι μπορεί είναι να σε πάρει στο χεράκι και να σου κάνει τη διαφορά σε κάποια μάτς. Για το ελληνικό πρωτάθλημα, ναι, για το ελληνικό πρωτάθλημα σου κάνει τη διαφορά. Για το ελληνικό πρωτάθλημα μιλάω. Ναι, βέβαια. Αλλά ο χαρακτήρας του είναι αυτός ο οποίος είναι ο ανασταλτικός παράγοντας που λες μια κάτσε τώρα, περίμενε. Βέβαια. Σκέφτεσαι τα αποδυτήρια, σκέφτεσαι τους υπόλοιπους παίκτες. Σκέφτεσαι και την εξωγηπεδική του ζωή που πολλά έχουν ακουστεί. Εντάξει, δεν τα ξέρουμε κιόλας, δεν είμαστε και αυτόπτες μάρτυρες. Αυτά που έχουν ακουστεί κατά καιρούς. Τέλος πάντων, αυτό με τον Ουάρντα, τα μεταγραφικά άλλο ή αγωνιστικό για το ΠΑΟΚ, δεν ξέρω αν έχεις κάτι να μας πεις. Αλλιώς. Εντάξει, τώρα ουσιαστικά μεταγραφικά ακούγονται πάρα πολλά. Ακούγονται ονόματα, δηλαδή και σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας ακούγονται ονόματα, θα ακούγονται ονόματα. Απλώς αυτό το οποίο
θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος είναι ότι αν δεν ολοκληρωθεί το θέμα του τεχνικού διευθυντή, δηλαδή αν δεν ανακοινωθεί επίσημα ο νέος τεχνικός διευθυντής του Δικεφάλου του Βορρά, δεν θα υπάρξει κάποια κίνηση από τον Δικέφαλο του Βορρά. Η προτεραιότητα είναι να κλείσει ο τεχνικός διευθυντής, που αναμένεται από μέρα σε μέρα να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, και μετέπειτα να προχωρήσει ο μεταγραφικός σχεδιασμός εν ώψη της επόμενης σεζόν. Νομίζω ότι και ο ΠΑΟΚ θέλει να αποφύγει αυτή την ονοματολογία, γιατί ξεκινάει και η αγωνιστική δράση και δεν είναι ωραίο το να ακούει, ας πούμε, ο κάθε παίκτης ότι ακούγεται κάποιος άλλος παίκτης για την δικιά του θέση κτλ. Ωραία. Λογικό. Είναι κάτι το οποίο είναι απολύτως λογικό και φυσιολογικό αυτό που θέλουν να πετύχουν οι σύνοντες του Δικεφάλου. Λογικότατο. Λοιπόν, για το μπάσκετ δεν ξέρω αν υπάρχουν τίποτα νέα, διότι είπαμε μπορεί να τελείωσε τυπικά η σεζόν, έτσι, πρωταθλητής ο Παναθηναϊκός, ΠΑΟ και Άρης τυπικά μένουν στην Α1. Ανεξάρτητα με το τι σημαίνει αυτό για τις ομάδες ή ανεξάρτητα το τι θα γινόταν αν συνεχίζονταν το πρωτάθλημα. Τα είπαμε και προχθές, υπήρχαν κάποιες ομάδες, εγώ διάβασα και έτσι κάποια ρεπορτάζ, τώρα μπροστά δεν ήμασταν ούτε στις ψηφοφορίες ούτε στο τι λέγονταν στις τηλεδιασκέψεις εκεί, αλλά υπήρχαν κάποιες ομάδες που είπαν, ας πούμε, να πάρει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός όντως να τελειώσει και να πέσουν δύο ομάδες, λέει, που ήταν ναι, στο τέλος. Ναι, εντάξει, ωραία λογική. Λες και θα το δεχόντουσαν οποιασδήποτε ήταν οι ομάδες, έτσι, όχι μόνο ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Κανένας δεν θα το δεχόταν αυτό. Εντάξει, τώρα, σε τέτοιες περιπτώσεις, έτσι όπως έχει αποδειχθεί, όχι μόνο στο μπάσκετ, σε όλα τα αθλήματα, ο καθένας κοιτάει το δικό του όφελος και βαδίζει ανάλογα. Δηλαδή, άμα δεις τις θέσεις της ΑΕΚ, ας πούμε, ή του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού, σε αρκετά αθλήματα λένε το ένα και σε άλλα λένε το άλλο. Ειδικά ναι. Ο Ολυμπιακός σε μερικά λέει να τελειώσει το πρωτάθλημα και σε μερικά λέει να συνεχίσει το πρωτάθλημα. Αυτό είναι ναι, όντως είναι κάπως, η αλήθεια είναι κάπως αυτό, έχεις ένα δίκιο. Αλλά για το μπάσκετ θεωρώ, ας πούμε, ότι μια ομάδα, δεν ξέρω τώρα, γιατί γράφανε για 5-6 ομάδες, δεν κατανομάζαν. Όποια και να ήταν όμως, εγώ πέρσι τη μεγαλύτερη μικρότερη. Από τη στιγμή, ας πούμε, που δεν ήταν κάποια που θα εμπλάκονταν στο αν θα πέσει ή όχι, δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι η στεναχώρια του τέτοια, το αν σωθεί ο Άρης ή οποιαδήποτε ομάδα. Δηλαδή, ο τέταρτος, ο πέμπτος, που δεν κινδύνευε να πέσει ή όχι. Αν είπε κάτι τέτοιο, δεν μπορώ να το καταλάβω πραγματικά. Δηλαδή, να έχεις στεναχώρια ή όχι το αν θα πέσεις, να το καταλάβω. Αλλά να είσαι ουδέτερος όσον αφορά αυτή τη μάχη και να φέρεις άποψη. Λίγο εμπάθεια το βλέπω, να σου πω. Τουλάχιστον όσον αφορά εγώ για την ομάδα μου, μιλάω, έτσι, για τον Άρη. Είναι εμπάθεια και θα συμπληρώσω πως είναι και αφέλεια. Γιατί ό,τι και να λέμε, εντάξει, ο ΠΑΟΚ και Άρης, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ μπορεί να μην είναι στα μπασκετικά τους χρόνια, στα top, αλλά σαν ονόματα. Στα χειρότερα είναι, δεν είναι στα καλύτερα, στα χειρότερα. Στα χειρότερα της ιστορίας τους είναι και. Αλλά σαν brand name δεν μπορείτε να τους ξεγράψει. Δηλαδή, σαν brand name, αν το πρωτάθλημα του ΕΣΑΚΕ έχει χάσει τον Ολυμπιακό, θα να χάσει και τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, ποιο τηλεοπτικό κανάλι θα τους δώσει περισσότερα χρήματα ή ακόμα και τα ίδια χρήματα? Όχι, νομίζω τα ίδια δεν υπήρχε περίπτωση. Λιγότερα σίγουρα ή καθόλου. Αυτή είναι η λογική, αλλά τέλος πάντων αυτό δεν ενδιαφέρει. Σου λέει ο άλλος δεν με ενδιαφέρει, φίλε. Εντάξει, επαναλαμβάνω, όπως και στο ποδόσφαιρο, Στέλιο, το ίδιο συμβαίνει και στο μπάσκετ. Ο καθένας κοιτάει την, όπως είπες και εσύ, την ομάδα του και το συμφέρον της ομάδας. Καλό κάνει. Εγώ δεν λέω όχι. Σωστό είναι αυτό. Αλλά να κοιτάς και λίγο το προϊόν, έτσι. Ούτε στο ποδόσφαιρο, ούτε στο μπάσκετ, στα άλλα αθλήματα δεν ασχολούμαι. Δεν τους ενδιαφέρει κανένας το προϊόν. Κανένας. Δεν τους ενδιαφέρει ούτε ΣΑΚΕ, ούτε οι διαιτητές, ούτε οι τηλεοράσεις, ούτε οι ομάδες. Καμία, τίποτα. Ο καθένας ενδιαφέρει πώς θα επιβιώσουμε, να βγάλουμε αυτή τη χρονιά και αν δεν βλέπουμε για του χρόνου πάλι. Να την ψιλοβγάλουμε και του χρόνου. Έτσι, αυτή είναι η προοπτική και αυτή είναι η ιδέα. Γι' αυτό βλέπεις και ομάδες ξεκινάνε, δεν τελειώνουν τα πρωταθλήματα. Έτσι, αλλάζουν, πάνε στη Λίμνο, άλλος πάει μετά στη Ρόδο, από τη Ρόδο πάει στο Γαϊδουρονήσι και από το Γαϊδουρονήσι πάει στην Αίγυπτο. Δεν είναι τώρα, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Γι' αυτό δεν έχουμε ούτε σοβαρό μπάσκετ ούτε σοβαρό ποδόσφαιρο. Έτσι νομίζω εγώ, τέλος πάντων. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτό το οποίο λες. Και πολύ περισσότερο στο μπάσκετ, το οποίο ταλαιπωρείται.
Έτσι, έτσι. Γιατί τα οικονομικά δεδομένα είναι εντελώς διαφορετικά και τα μπότ είναι πολύ πιο μικρά. Οπότε αν δεν έχεις κάποιο γερό πορτοφόλι, βλέπε ας πούμε για ένα κόπουλο, δεν μπορείς να επιβιώσεις. Και ειδικότερα άμα κοιτάς μόνο την πάρτη σου, αύριο μεθαύριο λες να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Θα ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα, αλλά αύριο μεθαύριο θα ψοφήσει και η δικιά σου κατσίκα. Έτσι πάει. Λοιπόν, για το, εδώ βλέπω ένα... Έτσι και σιγά σιγά να κλείνουμε για να μην σε ταλαιπωρούμε κι άλλο. Το σενάριο της καθυστέρησης του Τζάμπολ, το να ξεκινήσει η μπάσκετ λίγο χωρίς φιλάθλους κερκίδες είναι δαμόκλαιο σπάθη για πολλές ομάδες. Ποια είναι η εναλλακτική λύση, την υποστηρίζει και ο Άρης. Λέει, εντάξει, να καταλάβουμε ότι εφόσον στο ποδόσφαιρο θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα έτσι, και μείωση εισόδων για όλες τις ομάδες σε ένα άθλημα που έχει μεγαλύτερη τηλεθέαση και δημοτικότητα από τον μπάσκετ, καταλαβαίνουμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τον μπάσκετ, Στέλιο, έτσι. Δηλαδή τα έσοδα εκεί μπορεί να γίνουν πραγματικά από τη στιγμή που δεν θα υπάρχουν και κόσμο στις εξέδρες, μπορεί να γίνουν μέχρι και μηδέν. Συμβόλαιο δεν θα υπάρχει τηλεοπτικό. Μηδενικά. Ναι, μηδενικά. Πραγματικά και έχουμε και τον Σάκη να ζητάει ομάδες με. Προϋποθέσεις. Ναι, τις προϋποθέσεις που τις διάβαζα χθες και πραγματικά με πιάσαν τα γέλια. Δηλαδή, πραγματικά πάνω από δύο ομάδες, τρεις ομάδες δεν νομίζω μπορούν να τις πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις. Πραγματικά, δεν ξέρω, για γέλια και για κλάματα. Αυτό λέει και το ρεπορτάζ. 800.000 προϋπολογισμό θέλουν το μίνιμουμ και 200.000 λέει. Εντάξει. Τι να πω, δεν ξέρω. Πραγματικά, αν αυτοί οι άνθρωποι ζουν στην Ελλάδα, ζουν σε άλλη χώρα ή σε άλλο πλανήτη. Δεν ξέρω. Μάλλον ζουν σε φούσκα. Ναι, ρε φίλε, γι' αυτό σου είπα ότι δεν τους ενδιαφέρει κανένας. Δεν τους ενδιαφέρει κανένας τώρα το προϊόν. 800.000 λέει. Με μηδέν έσοδα. Χωρίς τηλεοπτικό στην ουσία, έτσι. Στην ουσία, χωρίς τηλεοπτικό. 200.000 θέλουν για να μπορείς να συμμετέχεις. 800.000 λέει για budget. Τι να πω, δεν ξέρω. Γελάει ο κόσμος. Εντάξει, δεν ξέρω. Θα τα δούμε. Πάντως, ένα σχόλιο. Εντάξει, γιατί γενικότερα όλη αυτή η κατάσταση ουσιαστικά εγώ το βλέπω σαν μια δεύτερη ευκαιρία και στους δύο. Προκειμένου να είναι μια δεύτερη ευκαιρία προκειμένου να μπορέσουν να συμμαζέψουν ό,τι μπορούν να συμμαζέψουν και να μπορέσουν να μπουν σε μια ομαλότητα. Νομίζω ότι τώρα είναι το μεγάλο στοίχημα και για τους δύο, ειδικά τώρα που υπάρχει και σχετικά χρόνος, να μπορέσουν να βρουν λύσεις. Γιατί μέχρι πρότινος δεν υπήρχε χρόνος. Τώρα υπάρχει χρόνος. Έχει λογική αυτό που λες, αλλά εγώ θα το πάρω από την ακριβώς αντίθετη οπτική γωνία. Εγώ θεωρώ ότι αυτό που γίνεται είναι, μπορεί να είναι, εφόσον το πιο πιθανό είναι, λέω εγώ, να μην βρεθεί, έτσι λέω εγώ, άρα εφόσον δεν βρεθεί, έτσι, νομίζω είναι όμως και καταδίκη, διότι του χρόνου με τέσσερις ομάδες να πέφτουν, αυτό λέει η λογική, εφόσον εφόσον θα ανέβουν δύο ομάδες, μην πω και τρεις μαζί με τον Ολυμπιακό, αν προσπαθήσουν να βολέψουν για τον Ολυμπιακό, δύο να πούμε, το μίνιμουμ, 16 ομάδες, άρα τέσσερις θα πέσουν του χρόνου, εκτός τι να πω, αν το κάνουν. Να μείνουν με 16 ομάδες. Το θεωρώ υπερβολή. Να πέφτουν με 4 ομάδες θεωρώ καταδικαστικό. Εκτός αν γίνουν τι να πω, τόσο καλές επιλογές και οι άλλοι τόσο πολύ πέσουν. Που θα πέσουν έτσι κι αλλιώς στα budget, λογικό. Τι να πω, δεν ξέρω. Εγώ το θεωρώ λίγο καταστροφικό αυτό. Εφόσον δεν βρεθούν, όπως είπες και εσύ, άνθρωποι να αναλάβουν τις τύχες. Το βλέπω δύσκολο. Το βλέπω δύσκολο και οι δύο πάνω κάτω τα ίδια χρέη έχουν. Ο Άντζ μήπως έχει και λίγο περισσότερα από τον Μπάουκ. Εφόσον αυτά που είπε ο κύριος Γουλιέλμος δεν είναι έτσι όπως τα λέει, όπως πιθανόλογο εγώ, νομίζω μπορεί να είναι και καταδικαστικό αυτό, Στέλιο. Πάντως, στα χρέη κάνουμε πρωταθλητισμό άνετα. Στα χρέη μπορεί είμαστε... να μην κάνουμε στο μπάσκετ, αλλά στα χρέη στο μπάσκετ κάνουμε πρωταθλητισμό και οι δύο. Εδώ μου λέει ο Νίκος, κάτσε, είναι ένας φίλος από την Αθήνα, εξής νομίζω, αν θυμάμαι καλά, μιλούσαμε προχθές, είναι Αθηναίος και ΑΕΚ, λέει, σας ακούω, να είσαι καλά, Νίκο. Λέει, Ζάχο, εδώ στην Αθήνα οι Ολυμπιακοί βρίζουν τον Παναθηναϊκό ότι έσωσε την ομάδα του τον Άρη. Δεν το κατάλαβα αυτό, ρε Νίκο. Ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ έσωσε τον Άρη. Να σου θυμίσω, μάλλον κάποιο λάθος κάνεις. Να σου θυμίσω ότι ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, καταρχήν, αν γίνονταν τα παιχνίδια, να σου πω ότι ο Άρης η μεγαλύτερη περίπτωση ήταν να σωθεί, Νίκο. Δεν λέω ότι θα σωζόταν, λέω ότι ήταν η μεγαλύτερη περίπτωση να σωθεί. Και δεύτερον, να σου θυμίσω το tweet, πώς τα λένε τα Instagram αυτά, δεν ξέρω, Στέλιο, και εγώ συγγνώμη. Ναι, στο Instagram, ναι. Όταν ακούστηκε μία τέτοια ότι θα αναλάβει, ρε παιδί μου, μετά τον κύριο Βασιλακόπουλο, ο Παναγιώτης Φασούλας σαν πρόεδρος της Ομοσπονδίας, υπάρχει το στο Instagram που έβγαλε ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, ο κύριος Γιαννακόπουλος, που έγραψε Φασούλα,
πας να σώσεις τον Άρη, κάτι τέτοιο. Τι νομίζω, φίλε, τώρα το τι λένε οι Παναθηναϊκοί, δεν νομίζω. Σου είπα το Instagram, α, κάτι μου γράφει, θα το διαβάσω. Αυτά όσον αφορά και για τον Πασί, δεν ξέρω κάτι άλλο αν θέλεις να πεις, Στέλιο. Εντάξει, είχαμε και μια τελευταία εξέλιξη πριν λίγες ώρες που ουσιαστικά στο βόλεϊ, τώρα εντάξει δεν ξέρω κατά πόσο είναι εμπορικό το βόλεϊ, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα υπάρξει οριστική διακοπή όπως ήθελε ο Ολυμπιακός. Είναι αυτό που λέγαμε ότι στο ένα ψηφίζει συνέχεια, στο άλλο δεν ψηφίζει. Για αντρών μιλάμε, έτσι, γιατί τώρα ναι, υπήρχαν handball γυναίκες και λίγο μπερδευτήκαμε κιόλας, έτσι. Ναι, είναι βόλεϊ ανδρών όπου ουσιαστικά ψηφίστηκε πως θα γίνει ένα Final Four στο ΆΚΑ και εκεί πέρα θα κρυθεί ο τίτλος του πρωταθλητή βόλεϊ ανδρών για φέτος. Ποιες είναι οι τέσσερις, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, είναι και ο Ηρακλής μέσα μήπως ή όχι? Τώρα η βαθμολογία θα σε γελάσω τώρα. Για βόλεϊ όλοι, πολύ ασχολούμαστε με το βόλεϊ όλοι, Στέλιο, από ό,τι κατάλαβα. Λοιπόν, εγώ να σου πω ότι ο Άρης τη χρονιά που πήρε πρωτάθλημα στο βόλεϊ δεν είχα πάει ούτε σε ένα παιχνίδι, τόσο πολύ με ενδιαφέρει το βόλεϊ. Ούτε σε ένα παιχνίδι δεν είχα πάει, ούτε καν στον τελικό έτσι με την Ορεστιάδα. Στο πρωτάθλημα βόλεϊ, το πρώτο που πήρε ο ΠΑΟΚ πριν πόσα χρόνια δεν θυμάμαι, είχα πάει μόνο στη Φιέστα. Δηλαδή, όπου γάμε σε χαρά, δηλαδή. Κατανόητο, κατανόητο. Εντάξει, δεν νομίζω. Να σου πω κάτι, δεν νομίζω ότι το βόλεϊ γενικότερο είναι στην ιδιοσυγκρασία του Έλληνα. Τέριαξε πιο πολύ το μπάσκετ, έτσι. Ίσως ήταν γιατί τότε εκεί η δεκαετία του 80. Αλλά δεν νομίζω, ναι, ο Έλληνας δεν νομίζω έτσι, άθλημα το οποίο δεν έχει σωματική επαφή, δεν το πολύ κουστάρει. Έτσι νομίζω κιόλας, η άποψή μου είναι, να σου πω την αλήθεια. Δεν με συγκίνησε ποτέ το βόλεϊ. Κάποιοι άλλοι φίλοι βέβαια του συγκίνει και του συγκίνει πάρα πολύ. Εντάξει, γούστα είναι αυτά. Εντάξει, τώρα που τα λέμε και μεταξύ μας, το ανδρών δεν με συγκίνει. Το γυναικό κάτι. Καλά, το γυναικό και εμάς μας συγκίνει, ρε φίλε. Συγγνώμη, να το βλέπουμε από την τηλεόραση, όχι να πάω στο γήπεδο. Να το δω από την τηλεόραση. Εντάξει. Καλά. Ας αφήσουμε νεωρίτε κάτι, να μην το δεχτείτε. Ναι. Όπως θέλω καθένα. Ωραίος, ωραίος, μας την έδωσε να σεις. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Στέλιο, για άλλη μια φορά για την βοήθειά σου εδώ στην εκπομπή και να σου ευχηθώ να έχεις ένα όμορφο βράδυ. Καλή συνέχεια. Να σε καλά. Ήταν ο Στέλιος Παπαντονίου από το ΠΑΟΚ Day, μας έδωσε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Κάτσε να το διαβάσω του φίλου του Νίκου. Στα ραδιόφωνα ακούγεται από Ολυμπιακούς και μάλιστα ότι βρίζουν τον Γιαννακόπουλο ότι έβαλε τον Βασιλακόπουλο να σώσει τον Άρη. Ο Βασιλακόπουλος να σώσει τον Άρη. Ρε Νίκο. Ο Βασιλακόπουλος ακούει Άρη και βγάζει, πώς τα λένε, δεν ξέρω πώς τα λέτε, καντήλες, πώς τα βγάζει, μπιμπίκια, εμείς τα λέμε εδώ. Δηλαδή για το Θεό, ας πούμε, εντάξει. Και επαναλαμβάνω, εγώ επειδή δεν ξέρω γιατί λες ακούσει την εκπομπή, εγώ αν ήμουν ο πρόεδρος του Άρη, βέβαια δεν θα ακουγόμουν, έτσι. Μετά τα δύο μάτς. Τις αυτοκτονίες που έκανε ο ΠΑΟΚ στην έδρα του, θα ζητούσα, που δεν θα γινότανε, να παιχτούν οι πέντε αγωνιστικές. Το πιο πιθανό ήταν να σωθεί ο Άρης και του χρόνου να πέσουν δύο. Έτσι. Γιατί με τέσσερις δύσκολα θα τη βγάλει ο Άρης. Αν μείνουν τα δεδομένα έτσι όπως είναι τώρα, δύσκολα θα τη βγάλει ο Άρης με τέσσερις να πέφτουν του χρόνου. Και του χρόνου δεν νομίζω να ξαναγίνει αναδιάθρωση. Τι να γίνουν, 18 οι ομάδες, 20, 32. Όσο μένει σε αυτό το πράγμα που είναι και ο Άρης. Για τον ΠΑΟΚ θα μιλήσει είτε ο Τάσος είτε ο Στέλιος είτε εδώ τα παιδιά από το ΠΑΟΚ, το ΠΑΟΚ 24. Όσο μένει έτσι η κατάσταση, μία θα την πηδήξεις, δύο θα την πηδήξεις, δεν μπορεί να την πηδά συνέχεια, φίλε, θα πέσεις, έτσι. Και για να είμαστε και σωστοί, εφόσον λες ότι ακούς την εκπομπή, η άποψή μου είναι ότι αν υπήρχε βέβαια σοβαρό κράτος και σοβαρό πρωτάθλημα, που φυσικά δεν υπάρχει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Εταιρεία, διότι είναι εταιρείες, ΚΑΕΝ, έτσι, καλαθοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία, η οποία πριν 10 χρόνια, 15, μηδένισε τα χρέη η πολιτεία και ξανά έκανε χρέη, εγώ θα την έριχνα, φίλε. Κατάλαβες, για να μην λέμε τα δικά μας και τα δικά τους δικά μας. Έτσι, οπαδοί είμαστε, φίλαθλοι θέλεις, οπαδοί, όπως θέλεις πες το, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και τη μέρα νύχτα. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι, αλλά ο Βασιλακόπουλος να σώσει τον Άρη. Ρε Νίκο, τι να πω, το ακούσαμε και αυτό. Τι να σου πω, μόνο να σου πω ότι στην βραδιά της βράβευσης του Νίκου Γκάλη, για τον Γκάλη μιλάμε έτσι, δεν μιλάμε ούτε για τον Παταβούκα, ούτε για τον Κατσίκη, άντε να πω του ΠΑΟΚ, δεν μου ήρθε κανένας άλλος, μην προσβάλλω. Για τον Γκάλη λέμε, όχι δεν ήταν η Ομοσπονδία, όχι δεν ήταν ο πρόεδρος, ούτε καν ανακοίνωση έβγαλε ο κύριος Βασιλακόπουλος. Εντάξει.
Αυτά λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα ανοίξω και τις γραμμές. Για Άρη, εντάξει, 2-3 πραγματάκια θα τα πούμε. Θα ανοίξουμε τις γραμμές στο 2310-287 και 38. Θα είναι ενεργό αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Θα σχολιάσουμε το οτιδήποτε και στο, όσον αφορά τα ελληνικά δρόμενα, αλλά και τα ξένα, έτσι, και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Έχουμε αύριο και μάτς, και σήμερα έχουμε ένα μάτς γερμανικού πρωταθλήματος και Σαββατοκύριακο έχουμε και την υπόλοιπη αγωνιστική. Και σιγά σιγά σε λίγες εβδομάδες, σε επόμενες εβδομάδες θα μπουν τα πρωταθλήματα και της Ισπανίας, πιστεύω και της Ιταλίας και το ελληνικό. Όσα τέλος πάντων μπορούν και θα γίνουν και θα τελειώσουν. Τα περισσότερα, αν εξαιρέσουμε το γαλλικό και το ισπανικό, θα ξεκινήσει όλα. Λοιπόν, άρα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι πάντοτε στο Λίμπερο 107,4. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Πάντοτε στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από το μικρόφωνο. Είπαμε τον λόγο που λείπει σήμερα ο Τάσος. Υπάρχει μια μεγάλη διαρροή στο πανόραμα. Ας τον αφήσουμε να την φτιάξει όπως ξέρει ο Τάσος. Λοιπόν, πριν ανοίξουμε τις γραμμές, το 2310-287 και 38, επαναλαμβάνω, 2310-287 και 38, FM και ενώ το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, το 54-222, να διαβάσω φυσικά και το βασικό υποστηρικτή, το ξέχασα, της εκπομπής Radio Marmita, που είναι η Mazda Manatidis, που έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda, με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, βαφείο, φανοποιείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Mazda Manatidis, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας πάντοτε ασφάλεια. Το Mazda έχει το μάστορά του και είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης των Mazda είναι ένα και βρίσκεται στην Παπάθη 205. Τηλέφωνο 2310-924-931. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον φίλο που είναι ήδη στην αναμονή. Καλησπέρα, φίλε. Έλα, φίλε μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Σταύρος από Καβάλα. Ναι, παιδιά, πιάσα. Εν τω μεταξύ δεν άκουσα καθόλου. Είχα τον Στέλιο Παπαντονίου, μας έδωσε το ρεπορτάζ ΠΑΟ. Από Άρη, ο Τάσος λείπει, δεν μπορεί να είναι σήμερα μαζί μας, είπα τους λόγους. Αυτά, δεν πρόλαβα να πω τίποτα για Άρη. Εντάξει, πιο πριν άκουσα Λίμπερο, οπότε. Ωραία, οπότε ξέρεις ρεπορτάζ. Καλά, δεν υπάρχει και τίποτα συνταρακτικό, μην νομίζω ότι είπαμε και τίποτα ιδιαίτερο. Δεν μοιάζει πάλι με δικαστικά και τέτοια. Τα δικαστικά τα έχουμε αφήσει λίγο, γιατί σιγά σιγά, αυτό είπα και στο Στέλιο, έτσι. Σε δύο εβδομάδες από σήμερα, παραδείγματος χάρη, πρώτο ο Θεός να είμαστε όλοι καλά, σε δύο Παρασκευές από σήμερα, την επαύριο θα έχουμε μάτς. Έτσι. Ναι. Έτσι πάει. Οπότε σιγά σιγά, όπως βλέπεις και τα ρεπορτάζ, αν μπεις λίγο στο διαδίκτυο, όλες οι ομάδες αρχίζουν και μιλάνε για τις προπονήσεις, για αυτός θα παίξει, αυτός έχει εκείνο. Αυτός... Δεν γίνεται, δύο εβδομάδες μείνανε, έτσι. Εντάξει, κοίτα, σε εσάς το ρολογικό ακόμα να λένε λίγο τέτοι στον Άρη είναι ώρα, παιδί. Ναι, ναι. Γιατί είναι πιο φρέσκο το πράγμα. Σωστό, σωστό. Σωστό, το ΠΑΟΚ είναι από το Δεκέμβριο, Πέντε μήνες, ξέρω εγώ πώς είναι. Καλά, καλό είναι να τελεσιδικήσουν όλα, έτσι. Να τελεσιδικήσουν όλα πριν. Ναι, απλά και χθες είδα, ρε παιδί μου, το Μπιλάδιο που μίλησε και είπε πάλι ότι δύσκολα, λέει, θα μπούμε στην ουσία, ρε παιδί. Ο Πιλάφιος το είπε αυτό, ο Πιλάφιος. Ναι. Είπε ότι πάλι, λέει, δύσκολα. Μπορεί, λέει, και να μπουν στην ουσία, αλλά τώρα, μπορεί να το πω πιο κάτι, πιθανό, όχι, λέει. Να πω κάτι λίγο τώρα, γιατί εντάξει τα λέμε ανεξαρτήτου τώρα ο καθένας, έτσι, τι ομάδα είναι και τι θέλει να γίνει. Συγγνώμη, αυτό το κάζε, παιδιά, δεν έχω καταλάβει. Το ανώτατο δικαστήριο και είναι πάνω απ' όλα. Εάν δεν μπει στην ουσία το ΚΑΣ, ποιος θα μπει, ρε φίλε, εγώ. Δεν καταλαβαίνω. Τι θα πει, δεν θα εξετάσει, ρε Πιλάφιε. Τι θα πει, δεν εξετάσει. Γι' αυτό σας έλεγα, παιδιά, ότι βέβαια αυτά είναι αναλόγως με την ποινή, ρε παιδί μου. Είναι το πόσο σοβαρό είναι αυτό το θέμα. Δηλαδή, ας τολμήσουν να μην μπουν στην ουσία στη Manchester City. Καλά, εντάξει, να σου πω κάτι. Ναι, καλά, αυτό παίζει ρόλο που λες. Αλλά αυτό το είπε ο κύριος Πιλάφιος. Τώρα, χαρτολογώντας τον έλεγα Πιλάφιο τον άνθρωπο. Ο κύριος Πιλάφιος. Εντάξει, απλά επειδή είναι δικαστής και μετράει γνώμη του λίγο παραπάνω. Δεν σημαίνει ότι θα γίνει έτσι. Απλά υπάρχει ένα. Όχι, το είπε και ο ίδιος. Δεν πάει να πει ότι θα γίνει έτσι. Απλά δεν έπρεπε να είχαμε ούτε αυτή την αμφιβολία. Έπρεπε πηγαίνοντας στο ΚΑΣ. Όλοι να ξέρουν ότι όποιο πρόβλημα υπάρχει, θα πάει η μία πλευρά τα στοιχεία της, η άλλη πλευρά τα δικά της στοιχεία για όποιο πρόβλημα και θα βγει απόφαση. Η οποία, πρόσεξε, δεν θα υπήρχε ούτε έφεση ούτε τίποτα και θα ήταν σεβαστή από όλους.
Αυτό βέβαια, θα πει. Βέβαια, έχεις δίκιο σε αυτό. Τι ανώτατο δικαστήριο είναι αυτό, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω. Ανώτατο δικαστήριο. Ανώτατο και τελευταίο δικαστήριο. Δεν τι είναι, άμα μου λέει ο κύριος Πυλάβιος ότι μπορεί έστω και 1% να μην μπει, τι ανώτατο δικαστήριο αυτό, δεν το καταλαβαίνω. Ας κάτσουμε εδώ που είμαστε. Αν δίνουμε και λεφτά. Εντάξει, αυτό. Αυτά βέβαια, αυτό έχει να κάνει και με τα αθλητικά δικαστήρια. Δεν πιστεύω παντού να είναι τα δικαστήρια έτσι. Όλα ναι, τα υπόλοιπα. Εντάξει, τα αθλητικά είναι λίγο παράξενα. Ναι, ρε παιδί, μα αυτό που θεωρεί ότι δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη να μπορεί να. Πώς λέμε εμείς εδώ, ο Άριος Πάγος, ναι. Το ανώτατο, θα πας στον Άριο Πάγο. Κάτι ανάλογο πιστεύω ότι το ΚΑΣ. Ναι, αλλά βγαίνουν τώρα αυτό που υποτίθεται ξέρει ο Πυλάβιος και μας λέει μπορεί να μην. Τι μπορεί να μην, ρε Πυλάβιο, τι πάμε τότε εκεί πέρα. Δεν το κατάλαβα. Τέλος πάντων. Ναι, αυτό. Έκανε κάποιο να το πει. Άμα δεν είναι να μην δικάσουν την ουσία, γιατί δεν κατάλαβα. Είπε ότι το πιο πιθανό είναι να επιστρέψουμε, λέει, την τέτοια. Να επιστρέψει τι. Δηλαδή, ότι πιο πιθανό είναι να επιστρέψουμε την απόφαση πίσω στο εφετείο παρά, λέει, να μπει στην ουσία. Ποιο εφετείο, εδώ τελεσεδίκησε. Δεν υπάρχει εφετείο εδώ. Μπορεί να την ξαναεπιστρέψει. Θυμάστε πώ το έλεγε ο κύριο Βέροχο μια μέρα αυτό. Εσύ τι λέει. Εμείς τίποτα, τι να λέει φίλε. Εμείς... Τι γίνεται εκεί, φίλε. Τίποτα, έσκασε και του eBay, είπαμε προχθές. Υπάρχουν άλλοι 2-3 παίκτες. Υπάρχει ένας πανικός, ο Αριανός. Ναι, άκουσα τα 2-3 εκατομμύρια, αλλά ούτως ή άλλως αυτό τώρα δεν είναι. Ο Άρης, εγώ πιστεύω ότι ούτε να πληρώσει δεν μπορεί. Πρέπει να δικαιωθεί αλλιώς τώρα. Ο Άρης, ένα λεπτό. Θα δει τι θα γίνει. Η έσκατη λύση είναι να πληρώσει και δεν ξέρω και αν μπορεί να πληρώσει ακόμη και να έχει τα αυτό, λεφτά. Όχι, αυτό είναι. Ούτε να πληρώσει δεν μπορεί. Δηλαδή, δεν ακόμη και ο Σαββίδης να ήταν στον Άρη. Πες μου πώς θα πλήρωνε, είναι άλλο φυσικό πρόσωπο και άλλο αφημί. Πώς θα πλήρωνε, για πες μου. Να μας πει ένα, ποιος θα πλήρωνε. Τώρα... Τέλος πάντων, είναι πολύ δύσκολη υπόθεση, πιστεύω. Αγωνιστικά η ομάδα σας πώς είναι. Από αγωνιστικά, φίλε, πες, από ό,τι διάβαζα άρχισαν λέει και τα διπλά σήμερα, αυτό διάβαζα, παίξανε λέει και διπλό, αυτό είναι καλό, το τι να σου πω πώς είναι, αυτό το ξέρουν μόνο όσοι παρακολουθούν τις... Μην περιμένεις τώρα να ακούσεις άσχημα. Από κανένα δημοσιογράφο δεν θα ακούσει άσχημα. Ναι, τώρα και έτσι. Πιο πολύ είναι. Τι να σου πούνε, ότι δεν θα μάθεις τίποτα. Μόλις δεις την ομάδα σου και εγώ τη δική μου, στο πρώτο μάτς θα καταλάβεις. Όπως καταλαβαίνεις όμως, μην περιμένεις τίποτα θαύματα. Είναι 2 μήνες, 2,5 χωρίς μάτς. Εντάξει, θα είναι δύσκολα. Απλά το μόνο δίκαιο είναι ότι θα είναι δύσκολα για όλους. Έτσι, αυτή η κατάσταση ισχύει για όλους. Οπότε... Ναι, και κάτι που είπε χθες ο Άκης για να κλείσω κιόλας. Ωραία, ναι. Δεν είχε τσιγάρα της ΕΚΑΠ χθες, μόνο της ΕΚΑΠ. Όχι, όχι, υπήρχαν κι άλλο. Όχι, το είπε και αυτό, και αυτός το είπε. Δεν ήταν μόνο της ΕΚΑΠ, υπήρχαν. Απορώ πως, γιατί διάβαζε, μετά... Διάβαζε το τέτοιο από την αυτεμπορική το ρεπορτάζ, από την εφημερίδα διάβαζε. Απορώ πως συγκρίνει τις υποθέσεις του Μαρινάκη με του Σαββίδου. Εδώ ο Μαρινάκης κατηγορείται κανονικά, ρε παιδιά, δεν είναι... Ρε παιδί μου, κατηγορείται, τώρα μπορεί να πει ότι άνθρωπος, καταρχήν ακριβώς. Καταρχήν, ναι. Κανείς δεν κατηγόρησε κανένα. Και εγώ που το είπα. Ναι, αυτό σου λέω, αλλά έτσι πώς το τρέχει. Άμα κάποιος τον ακούει τώρα και δεν ξέρει, θα πει ο Σαββίδης. Σταύρο. Για το Σαββίδη μιλάει σίγουρα να πει. Σταύρο, ούτε ο Άκης ούτε εγώ είπαμε ότι είναι ένοχος ο Σαββίδης και κατεπέκτησε τον Παπαδάκη. Ναι, είπαμε. Αλλά έτσι πώς είναι, σαν να είναι κατηγορούμενος. Είπα, δηλαδή... Όχι, όχι. Είπαμε ότι είναι 3,5 χρόνια εκεί ένα πλοίο. Και ξέρεις, ακόμα. Και αυτή την προπαγάνδα τότε που κάνανε με το κάθε παιδί μου, δηλαδή λέγανε γιατί δεν πάει ο Καλπαζίδης π.χ. στο δικαστήριο, γιατί δεν πάει ο Σαββίδης. Αυτό είναι ένα λεπτό. Όχι, εδώ διαφωνώ. Αυτό είναι τέτοιο. Περίμενε να σου πω όμως λίγο. Πες μου. Κοίτα να δεις, ο Καλπαζίδης καταρχήν δεν έχει καμία δουλειά με αυτούς. Πρώτον και δεύτερον, ο Καλπαζίδης άμα πήγε εκεί θα τον ξεσκίζανε αυτοί οι δημοσιογράφοι. Γιατί είχα να σου πω δεν μιλάει καταρχήν καλά ελληνικά. Θα του κάνω ό,τι ερώτηση δεν είναι στην πράγμα. Φίλε, ένα διερμηνία. Κατάλαβες το ότι σου λέω. Για ποιο λόγο αυτοί να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία σαν να είναι κατηγορούμενοι. Άκουσε με. Σαν να είναι... Για να το κλείσουμε. Όπως, όπως σωστά λέει ο Τάσος, που για μένα είναι λάθος του Άρη αυτό, ότι το σφάσουν και δεν μιλάει. Έτσι. Το σφάξαν φέτος σε 5-6 μας, δεν μίλησε. Έτσι και είναι, πάει και αντίστοιχα γι' αυτό. Κατηγορείται, εγώ δεν λέω ότι είναι ένοχος. Κατηγορείται. Να σας πω τώρα. Σε εισαγωγικά. Εντάξει, το κάνει και μέσα αυτό το λάθος. Σταυρό, άμα σου δείξω εγώ τώρα τρεις ανθρώπους, σου δείξω φωτογραφίες τρεις ανθρώπους και σου πω ο ένας είναι ο Καλπατζίδης. Ξέρεις ποιος είναι ο Καλπατζίδης? Ναι, εγώ ξέρω. Εσύ ξέρεις σε φάτσα ποιος είναι? Και όλοι οι Ολυμπιακοί ξέρουν αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν το ξέρω. Πραγματικά, εγώ δεν το ξέρω. Εκεί ήθελα να απευθυνθώ. Άμα μπει δηλαδή στο 10GR, μια φορά το είχα πάρει και στα παιδιά που έχουν το ΠΑΟΚ, μια εκπομπή από νωρίς εκεί στο Λίμπερο. Και τους έλεγα αυτό το πράγμα ακριβώς. Λέει μια ανατέκεια για τον ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου, έχουν φωτογραφία του Καλπαζίδη, λες και είναι δολοφόνος. Μια ασπρόμαυρη φωτογραφία, έτσι να το δείχνει, λες και είναι κακοποιός, ρε παιδί μου, και τέτοια. Δίπλα το Σαββίδη
και δίπλα τον Πανόπουλο. Λες και αυτοί έχουν εγκληματίσει, λες και έχουν σκοτώσει κανένα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, κάποιος που το βλέπει αυτό, λέει τι είναι αυτό, λέει, τι δολοφόνοι είναι αυτοί, τι τέτοιοι είναι αυτοί. Ωραία, Σταύρο. Ασπρόμαυρες φωτογραφίες από ταυτότητα. Κανονικά, εγώ απορώ γιατί δεν κάνει μήνυση. Αυτό λένε, ρε φίλε. Για να κάνει μήνυση πρέπει να βγει να μιλήσει όμως, κατάλαβες, και δεν τον έχουμε ακούσει τη φωνή του ακόμη, τον κύριο Καλπαζίδη. Δεν είναι λογικό αυτό. Ναι, αυτό σου λέω. Μα ούτε σαν μίλησε γι' αυτό. Και έλεγε την άλλη φορά ένας δικηγόρος, αυτό έλεγε να πάει και στο δικαστήριο. Τι είναι κατηγορούμενος για τίποτα. Έκανε τίποτα. Και να πάει και στο δικαστήριο. Εδώ Μαρινάκης δεν πάει στο δικαστήριο που είναι σοβαρά, ρε παιδιά. Δικαστήριο δεν ήταν. Να πάει στην ΕΑ και να πει ρε φίλε ότι δεν είμαι. Αυτό είναι και καλά. Είμαι αθώος. Είναι δικαστήριο ή δεν τελικά. Να πει είμαι αθώος και εδώ έχω τα στοιχεία που δεν έχω καμία σχέση. Εννοείται ότι δεν είναι δικαστήριο. Δικαστήριο ποτέ δεν να κάνει δηλώσεις. Να πάει. Να πάει. Να κάνει δηλώσεις. Να πάει και να πει κύριε, εγώ είμαι ο κύριος Καλπαζίδης. Δεν έχω καμία σχέση. Εδώ τα στοιχεία αυτά. Γεια σας. Δεν τον ξέρουμε ποιο είναι. Δεν έχουμε ακούσει το γεια να μας πει. Ένα από τη χρειά τη φωνή του. Τέλος πάντων. Ωραία. Ναι, τέλος πάντων, όμως είπα ότι αυτό ποτέ δεν πρόκειται να γίνει και πουθενά. Ωραία. Να το ξέρετε. Αυτή μια ζωή ήταν τους δικηγόρους τους και έτσι κάνουν τη δουλειά. Γεια σας, παιδιά. Να σε καλά. Να σε καλά. Μόνος είσαι. Μόνος σήμερα, χωμολών. Να σε καλά. Άντε, σήμερα το καθυστέρησα πολύ ζωή. Εντάξει. Αναλόγως και την ημέρα είναι. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. 2310 287 και 38. Ανοιχτές οι τηλεφωνικές γραμμές. Επαναλαμβάνω, 2310 287 και 38. Έλα, φίλε μου. Γεια σα, καλησπέρα. Καλώς το Θόδωρα. Έλα, ρε Θόδωρα. Καλά, φίλε. Να. Καλά. Για τον Άρη δεν πρόλαβα να πω τίποτα, να σου πω την αλήθεια, αν και δεν νομίζω ιδιαίτερα. Πάμε. Καταρχάς, για τον Καλπαζίδη. Ναι. Είναι όντως περίεργο τώρα να σου λένε χίλια δύο πράγματα και να μην παρουσιάζεσαι. Και εγώ θυμάμαι κάπου. Αυτό λέμε, λογικό. Τον Αρκούδη που είχε πει, άμα ερχόταν, λέει, θα το ρωτούσαμε ένα καρό πράγματα. Αυτή τη φράση είχε πει ο Αρκούδης. Μα δεν σημαίνει ότι είναι. Πρόσεξε. Δεν σημαίνει ότι είναι ένοχος να πάει εκεί, κατηγορείται για κάτι. Ναι, δεν κατηγορείται για φόνο. Εντάξει. Ναι. Να πάει εκεί και να πει, κύριε, δεν έχω καμιά σχέση. Εδώ πάρτε τα αυτά σου και στη μάπα σας τα κολλάω και γεια σας. Ναι, ναι. Αυτό λέει. Το Μιλάδιο που λέγατε, δεν ξέρω τι δηλώσει έκανε, αλλά η νομική, στη νομική, γιατί και αυτό νομικός είναι. Πιλάδιος, Το ναι μεν αλλά είναι κάτι το σύνηθες για τους νομικούς, έτσι. Ναι μεν αλλά, ξέρεις, ναι. Πώς είναι ο Κούγιας, παιδί μου. Ένα, καλά, είπαμε. Λέει τη μία άποψη, μετά από μισή ώρα μπορεί να πει την άλλη άποψη. Ειδικά ο κύριος Κούγιας είναι τέρας σταθερότητος. βέβαια. Ακριβώς. Σε μία μέρα αλλάζει τέσσερις φορές διάθεση και δηλώσεις. Ναι. Τι άμεσα, για τον άνθρωπο. Και αυτός ενδεχόμενο το είχε πει ο Τάσος, ότι μπορεί, ας πούμε, να ξαναγυρίσουν την υπόθεση. Την εφέσεω της ΕΠΟ. Ναι, ρε φίλε, αυτό συγγνώμη όμως. Και ξαναλέω εγώ που δεν είμαι νομικός και ακούμε όλα αυτά τα χρόνια για το ΚΑΣ και το ΚΑΣ. Ναι, τι θα πει γυρίζω, ρε φίλε, γιατί να τη γυρίσει την υπόθεση. Ναι, είναι ένα δεχόμενο, αλλά είναι περίεργο. Τι είναι αυτό, υποτίθεται ανώτατο δικαστήριο, δίκασε φίλε. Ναι, τι θα πει, δεν έχεις καμία αγκύλωση, δεν γκρέμεσαι από κανέναν, δεν έχεις ανάγκη κανέναν. Ναι, δίκασε. Ναι. Τι θα πει να το στείλω πίσω. Άμα να το στείλεις πίσω, τι ήρθαμε σε σένα. Έλα, δεν κατάλαβα. Άκουσα πιο πριν που έλεγες κάποιος έλεγε, δεν ξέρω, φίλος σου. Για πες. Ότι ο Βασιλακόπουλος το. Τι, όχι, είναι ο Νίκος. Δεν το λέει αυτός. Μου έστειλε. Μου δίνεις και ασύ, sorry, δώσε μου 5 δευτερόλεπτα. Ναι. Είναι ο Νίκος ο φίλος εκπομπής από Αθήνα. Μου λέει η Γάβρη το λέει γιατί είναι και εξής ο Νίκος. Οι Ολυμπιακοί του λένε, όχι, εγώ λέει σε ραδιόφωνα στην Αθήνα. Εγώ λέει, ξέρω τις απόψεις. Άτομο τελείως. Ναι, εντάξει, το τι λέει τώρα ο κάθε οπαδός Νίκο, εντάξει. Καταρχάς αυτό είναι απόφαση του Ισακία, δεν είναι της ΕΟΚ. Καλαθοσφαίριση. Ας πούμε ο Βασιλακόπουλος είναι στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Αυτό είναι απόφαση του Ισακία, του Ισακία, της οργανώσεις αρχής. Έτσι. Που πρέπει να βάλει βέβαια. Πρέπει να βάλει την τσίφρα του και ο τέτοιος. Ακριβώς. Και ο Βασιλακόπουλος και ο υφυπουργός. Πώς γίνεται στο ποδόσφαιρο η Σούπερ Λίγκα εισηγείται και μετά τα υπερψηφίζει και η ΕΠΟ τέλος πάντων, κάπως έτσι. Έτσι. Εντάξει, έτσι, είναι ακριβώς. Σίγουρο βέβαια για το θέμα του πρωταθλητή και του μη υποβιβασμού του Άρη και του ΠΑΟΚ. Αλλά εντάξει, μην λέμε τώρα για τον Βασιλακόπουλο ή για τον Γιαννακόπουλο. Αν το πάρουμε καθαρά, κοιτάμε τώρα, είμαστε δύο Αριανοί και μιλάμε, ας πούμε, τώρα με τον πρόεδρο του Άρη που δεν ξέρουμε και ποιος είναι, γιατί λέει σήμερα τελειώνει και το τελεσίγραφο του ερασιτέχνη προς τον κύριο. Ναι, κύριο εκεί θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Ένα ναι. Σχόλιο θέλω να κάνω. Αν πραγματικά βλέπαμε έτσι λίγο μπροστά, εγώ επαναλαμβάνω, που κι εγώ έλεγα έτσι, αναδιάθρος και αναδιάθρος, και εγώ το έλεγα, δεν θα κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου. Αυτή τη στιγμή, όταν τελείωσε το πρωτάθλημα, τον Άρη τον σύφερε να συνεχιστεί. Σίγουρα. Τον σύφερε να συνεχιστεί. Σήμερα, έτσι. Διάβασα σήμερα και δηλώσεις του Δρακόπουλου που έχει τον Ηρακλή. Και ναι. Είπε το αυτονόητο, ας πούμε. Τι είπε ο κ. Δρακόπουλος. Γενική άποψη ότι
ας πούμε, φαινόταν ότι ο Άρης θα σωθεί αγωνιστικά. Αν συνεχιζόταν. Ήταν κοντά τέλος πάντων. Δεν ήταν σίγουρο, ναι. Να μην λέμε και ότι θέλουμε, εντάξει. Μα ο Πανιώνης και ο Ιωνικός ήταν υποδιάλυση τελείως. Αυτό, ναι. Αυτό τώρα για εμάς, για τον μπάσκετ με τον Γουλιέλμο, είναι πολύ περίεργο. Καθυστερή. Κάτι ακούγεται πάλι για τον έναν Αλευρογιάννη, τι είναι αυτός του Πανιωνίου. Τι να κάνει, να πάρει τον Άρη. Ήταν κάπου πρόπερση, ναι, τάχα τώρα, δεν ξέρω. Αλευρογιάννης. Ναι, ένας, ήταν στον Πανιώνιο πρόπερση που σώθηκε ο Πανιώνιος τελευταία αγωνιστική που είχε τα τρίκαλα μέσα στην ομάδα. Δεν σώθηκε, τα αυτοκτόνησε, ναι, ποιος ήταν που έπεσε. Κόρυβο. Ναι, στον Κοκοβιό. Ναι. Ναι. Ήταν και το διάστημα στον Πανιώνιο, τέλος πάντων, αλλά πολύ καθυστερή, δεν ξέρω, πρέπει να το πιέσουν το πράγμα. Θα μου πεις τώρα και αυτό να πάνε σε μεσαιγούχος, θα μου πεις... Υπάρχει, υπάρχει, και δεν ξέρω γιατί δεν το κάνει, δεν ξέρω ο Ερασιτέχνης, πραγματικά, σίγουρα, τι να πω, θα υπάρχει λόγος για να μην το κάνει. Εδώ έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας και λέω ότι ο Ερασιτέχνης πρέπει να ξέρει αν οι εξαγγελίες του κυρίου Γουλιέλμου ότι έχει βάλει 2,5 εκατομμύρια είναι αληθινές ή όχι, έτσι. Καταρχάς δεν ασχολείται αυτή τη στιγμή, έτσι. Είναι σαν να έχει τις μετοχές υπομοιρία αυτή τη στιγμή. Και να μην ασχολείται, έτσι. Έχει δηλώσει ότι έχει βάλει 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ναι, στον, ναι, Άρη. Το ξέρω, το ξέρω. Και υπάρχει το ξέρω, τώρα ο Ερασιτέχνης Άρης ζητάει, δεν ξέρω από ποιον από αυτό που ίδρυσε τον Άρη που λέει ο λόγος να ζητούσε, να αφήσει τις μετοχές που έδωσε 2,5 εκατομμύρια. Δεν έχει λογική, έτσι. Για να τα λέμε έξω τώρα. Για τον Μπάσκετ τα πρώτα είναι πολύ δύσκολα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή για μένα, έτσι πως είναι. Ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, ο Ιωνικός και ο Πανιώνιος δεν ξέρω πώς μπορούν να συμμετάσχουν αυτή τη στιγμή. Δύσκολα είναι, βέβαια. Εκτός αν υπάρχει κάποιος που, δεν λέμε τεράστιο όνομα, κάποιος που μπορεί να βάλει κάποια λεφτά και δεν το λένε από τον Ερασιτέχνη, έτσι. Και αυτά τα κριτήρια που βάλαν χθες στον ΕΣΑΚΕΠ, τα οποία εντάξει θα τα τζιφράρει ο ΙΕΟΚ, τέλος πάντων πολύ, πολύ υψηλά τώρα, 800 χιλιάρικα budget, ξέρω δεν υπάρχουν αυτά, δεν υπάρχουν. Δηλαδή και αν έχουμε 700, τι θα μας πει, δεν θα πάρεις μέρος. Έχουμε 700, έχουμε 600 ώρες. Τι θα μας πει, δεν θα πάρετε μέρος. Υπάρχει αυτό, εντάξει, είναι κατά και ένα τελευταίο, γιατί άκουγα χθες την εκπομπή και μου έκανε έτσι πολύ εντύπωση για το θέμα με τους τίτλους. Υπάρχει μια απάντηση, Ζάχο. Ναι. Αυτό που έγινε θέμα, παιδί μου, αν είναι... Ναι, χθες, εντάξει, θα πάει εκεί. Όταν πάει στην κόντρα θα πάει και εκεί, το καταλαβαίνεις. Ναι, έτσι. Υπάρχει μια απάντηση η οποία καλύπτει τους πάντες. Για πες. Το site της ΕΠΟ. Όχι, σου λέει. Το site της ΕΠΟ, ό,τι γράφει. Ναι, άλλο, κοίτα. Δεν λένε ότι δεν μετράει. Σου λέει, αν αυτή είναι νέα. Εγώ κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, όπως κατάλαβες αυτή τη στιγμή. Αν είναι καινούριος Άρης, δεν υπάρχουν οι τίτλοι. Εντάξει, ρε φίλε, εντάξει. Να σου πω κάτι. Θέλω να είμαι όσο το δυνατότερο. Αν ήταν από την ανάποδη, και εμείς το ίδιο θα τους λέγαμε, εντάξει. Και εμείς εντάξει, το ίδιο θα αλλά το είναι παιδικό τέλος πάντων. Είναι παιδικό, ρε φίλε, εντάξει. Όταν είχε γενέθλιο ο Άρης, ας πούμε. Είχε γενέθλιο από τον Ερασιτέχνη, από την ίδρυση του Ερασιτέχνη. Εντάξει. Είπαμε, οι τίτλοι είναι στον Ερασιτέχνη, δεν είναι στον. Εντάξει. Οκ, Θόδωρε, να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. 23, 10, 2, 87 και 3, 8. Στον επόμενο φίλο. Έλα, εγώ. Νάτος. Χρήστος Κιβέλια. Νάτος ο Χρήστος Κιβέλια. Βάμος Ιερόλ. Ναι. Είδες πρέπει να είχα πάρει. Τι κάνετε. Καλά, ρε φίλε, εσύ θα μας πεις. Βάμος Καμπεόλ, Βάμος Ιερόλ. Βάμος Καμπεόλ. Καμπεόλ, δεν είμαστε. 7 Μαρτίου του 70. Τι έγινε. 7 Μαρτίου του 70. Είναι η μέρα που ιδρύθηκαν οι Ιερόλ. Ιερόλ. 7 Μαρτίου είπες, δεν το ήξερα αυτό. Ναι, 7 Μαρτίου του 70. Έτσι. Και ανεπίσημα από 1η Ιανουαρίου του 1958 ως σήμερα, ναι, το αρχαιότερο οπαδικό κίνημα στην Ελλάδα. Ιερολοχίτες, έτσι. Ναι. Σύρμος φίλων Άρη Αγίας Τριάδος. Αγίας Τριάδος, ναι, Ιερολοχίτες. Ναι. Ωραία, πάμε στα του Άρη. Το μαγαζί που είχαμε, το γραφείο που είχαμε, έγινε εστιατόριο, λέγεται Καλύβια. Άνοιξαν καινούριο, αλλά δεν ξέρω πραγματικά. Έχω εκεί και το φίλο μου τον Κώστα, τον... Α, μην το πω τον επίθετο, εντάξει. Ξέρω ότι στεγάστηκαν αλλού οι ιερολοχίτες, δεν ξέρω πού. Έχουν, ναι, στεγαστεί αλλού. Εντάξει. Αύριο στο αυτό θα σε πω. Εντάξει, πάμε. Πάμε στα του Άρη γρήγορα. Στο Facebook θα σε πάρουν μια μέρα αυτό. Στείλε στο Facebook. Τι να τα πάμε να δω στον αγώνα. Περιμένουμε, ναι, τα μάτς του κυπέλου βασικά, Χρήστο. Όχι τα μάτς του τόσο πολύ. Το κύπελο θέλουμε. Ναι. Η ΑΕΚ και ο πρόεδρος της, τι έκανε, ο δίθεν πρόεδρος της, τι δίθεν, δεν έχει συμμετοχές, πρέπει να τιμωρηθεί για 4 γεγονότα. Γιατί να τιμωρηθεί, πήγε αφού ο πρόεδρος μας και είπε δεν τον έκανε. Ξέρεις ποιος είναι ο πρόεδρος της ΑΕΚ. Ναι. Ξέρεις ποιος είναι ο πραγματικός πρόεδρος της ΑΕΚ. Ποιος είναι, δεν ξέρω, ο κύριος Μελισσανέρης. Ο οποίος ευτυχώς είναι εντάξει άνθρωπος. Ποιος είναι ο πρόεδρος του πράγματι. Θα δείξει το καταστατικό να το βρεις. Α, λοιπόν, δεν το ξέρω. Τώρα, για το μας πει ο Νίκος. Θα μας πει ο κύριος Νίκος. Έχει 4 γεγονότα
από το 1915 ως σήμερα, mm-hmm. που έχει απασχολήσει παραγόντες άλλων ομάδων, κριτές. Εννοείς επεισόδια, εννοείς. Επεισόδια εννοείς. Ποια είναι τα άλλα. Ακριβώς, το λέω όπως το λέω επιλέξει. Ναι. Παράγοντες άλλων ομάδων. Ωραία. Κριτές. Ναι. Επόπτες και διαιτητές. Ναι, εντάξει, είναι λίγο ατίθαση. Βάλασε ακόμη και τη γενετή σε ορμή. Ναι. Το έχει ακριβώς έτσι και το... Το έχει. Είναι λίγο παλαιάσκοπης παράγοντας είναι, είπαμε, από τη δεκαετία του 80. Ο πληθυντικός κώδικας. Με αυτά τα στοιχεία ακριβώς που θα μαζευτούν, αν τα μαζέψει ο κ. Καρυπίδης και δεν πάει να λέει μια χειρονομία ήτανε. Ναι. Όχι κύριε, απαιτώ να με σέβονται. Μπράβο. Είσαι στο ΆΚΑ, είμαι πέρυσι και πριν από λίγο που είχα παίξει με τον Παναϊκό, ήρθα και έδωσα ρεσιτάλ μέσα στο ΆΚΑ, ήμουν 70 καλύτερη ομάδα. Ο Παναϊκός δεν ήξερε που πήγαιναν τα τέσσερα. Ναι, για φέτος λες. Και μόνο ναι. Με foul boys να με πάρει και τον Λάσον και τον Ντέγε με το λάθος του Μάνταλου. Έτσι, θυμάστε και, τα θυμάμαι, και με το λάθος ενός άλλου. Είχαμε με την ΑΕΚ φέτος δύο κακές διαιτησίες. Ναι. Στο Χαριλάου μια σφαγή και είχαμε μια κακή διαιτησία στο ΆΚΑ. Και στο κύπελλο. Στο ΆΚΑ είχαμε και με τον Παναϊκό λάθος. Ναι. Με τον Παναϊκό ήμουν 77 καλύτερος. Με την ΑΕΚ ναι. Ήμουν 40 λεπτά πάρα πολύ καλός. Βάλαμε γκολ, αλλά ήταν. Βάλαμε γκολ με τον Παναθηναϊκό, αλλά ήταν offside η αλήθεια, είναι όντως. Και το πήρανε μόνο με βρωμιά. Μπράβο. Ωραία. Κλείσε λοιπόν, με αυτό, Χριστάρα, γιατί έχουμε γραμμές. Κλείσε με αυτό. Πρέπει να τιμωρηθούν οι κύριοι. Ναι. Παίρνουμε την πρόκριση. Αυτό και μετά, ναι. Ποιος θα προκύψει από το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Δεν ξέρουμε. Αν προκύψει ο Ολυμπιακός, τον παίζουμε μια μπάλα. Τον παίζουμε μπάλα. Και που θα πάει εντάξει, φίλε, τρεις φορές το πήρε. Παίξει μια φορά λίγο στα ίσια να το πάρουμε κι εμείς. Γιατί στα ίσια μπορούμε να το πάρουμε κι εμείς. Βρε, θα τους... να μας κάνεις πάλι αυτό που έκανε εύκολο... με το Ιντέγε. Άμα παίξουμε, με το Ιντέγε, ή... άκουσα. Άμα παίξουμε τον Ολυμπιακό, δεν ξέρω, μπορούμε να παίξουμε και με τον ΠΑΟΚ. Έτσι, αν περάσουμε βέβαια την ΑΕΚ. Πιο εύκολος τελικός θα είναι. 2-0 θα τους κερδίσουμε άνετα. Στο λέω από τώρα πάνε παίξτο ακριβές σκορ. Αν περάσει ο Άρης και ο Ολυμπιακός, 2-0 πάνε παίξτο. Στο λέω αυτό για να οικονομήσεις. Να δω ένα αξιοπρεπή Άρη. Να το πάρουμε. Το ωραία. Και θα το πάρουμε. Να σε καλά, Χριστάρα. Να σε καλά, θα τα πούμε. Βάμος, καμπεών. Πάμε στον επόμενο φίλο. 23-10-287-38. Μου λέει ο Νίκος, να ζητήσω συγγνώμη, δεν το ήξερα κι εγώ αυτό, πραγματικά. Ο Ασλανίδης μου λέει είναι ο πρόεδρος της ΑΕΚ, οι μετοχές ανήκουν στο γιο του. Σαν φίλαθλο συστήνεται. Εννοεί για τον κύριο Μελισσαλίδη. Δεν το ήξερα αυτό, πραγματικά. Εντάξει, ξέρω για τον Ολυμπιακό ότι ο πρόεδρος είναι ο κύριος Μόραλης, που είναι και ο Δήμαρχος Πειραιά, αλλά για την ΑΕΚ δεν το ήξερα, να σου πω την αλήθεια. Έλα φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάκο. Καλησπέρα, ο Άκης. Ναι. Έλα ρε. Δεν είχα σκοπό να πάρω, ναι. Αλλά πήρα για να εξηγήσω κάποια πράγματα, γιατί ο Σταύρος πάλι βγήκε και είπε κάτι. Πάμε. Λοιπόν, ξαναλέω, Σταύρο, αυτό που είπα και χθες και δεν ξέρω αν τ' άκουσες. Ότι είμαι υπεύθυνος για αυτό που λέω και όχι για αυτό που καταλαβαίνεις. Χθες είπα λοιπόν τι γράψαν οι εφημερίδες. Ναυτεμπορική. Και εξήγησα ναυτεμπορική το θέμα και η καθημερινή. Λοιπόν, καλά από αυτές. Χθες είπα πώς ήταν το καράβι, το ουκρανικό, ότι έμεινε από μηχανή, ότι το τράβηξε ο αντινάβαρχος Κουλάκοφ, το ρωσικό, το πήγε στην Κρήτη. Τα έγγραφα λέγανε ότι τα τσιγάρα πάνε στο Λίβανο και όταν ψάξαν την εταιρεία που θα παραλάβανε τα τσιγάρα ήταν ανύπαρκτη και όταν ανοίξαμε μπάρια στην Κρήτη, γιατί το παρακολουθούσαν το καράβι, είχε διάφορα τσιγάρα. Είχε και άλλες μάρκες. Διάφορα, ήταν και σε ΣΕΚΑΠ. Ήταν και τη ΣΕΚΑΠ. Αυτό έλεγε το ρεπορτάζ, εντάξει, δεν είναι λες πράγματα. Αυτό λοιπόν έγινε στις 11 Ιουνίου του 2017. Τρία χρόνια. Και είπα ότι, ναι, και είπα ότι η ΣΕΚΑΠ ανήκει στον κύριο Σαββίδη από το 2013. Εγώ δεν είπα ότι τα τσιγάρα ή το καράβι ήταν του Σαββίδη, ναι. Διότι όταν του τηλεφωνήσανε από την Κρήτη, δηλώσαν άγνοια δεν από ξέρω, τον ναι. κύριο Σαββίδη. Το ρεπορτάζ μετέφερες. Όπως άγνοια δήλωσε και η ΣΕΚΑ. Άκουσε με αυτά που λες γράφτηκαν. Αυτά που λες γράφτηκαν και σαν ρεπορτάζ σε μεγάλα site. Είναι αλήθεια. Αυτό ακριβώς είπα χθες. Ακριβώς δεν είπα. Και μέχρι σήμερα 3,5 χρόνια δεν έχουμε μάθει τίποτα. Η αλήθεια αυτά είναι αυτή. Σταύρο και okay. Δεν κατηγόρησα κανέναν. Είπα τι γράψαν οι εφημερίδες. Γι' αυτό καλά θα είναι να καταλαβαίνει κάποιος τι λέει ο άλλος. Εντάξει. Καλή okay. Νύχτα. Οκ, okay, Άκη.
Okay. Γεια ρε εσύ φίλε, να πούμε και γεια ρε τίποτα. Έχουμε μάτς έτσι. Σωστά είναι αυτά που είπες και νομίζω εντάξει. Και χθες τα είπες, να μην επαναλαμβανόμαστε. Εντάξει, τώρα είπες ότι δεν κατάλαβε εντάξει, ο Σταύρος, δεν κατάλαβε. Εντάξει, σκοπός είναι να βγαίνει νόημα, έτσι. Από αυτά που λέμε να βγαίνει νόημα. Βγήκε νόημα από αυτό που είπες. Τώρα, αν κάποιος δεν το κατάλαβε καλά ή καλύτερα, εντάξει, μην το ψάχνεις περισσότερο, δεν θα βγάλουμε και άκρη. Αυτό πάντως που μετέφερες και χθες και σήμερα έχει γραφτεί, δεν το βγάλες από το μυαλό σου, ακόμη και τώρα αν κουκλάρεις είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Τουλάχιστον αυτό λέει το ρεπορτάζ. Εμείς ούτε ρεπόρτερ είμαστε, ούτε μπροστά είμαστε, ούτε μπήκαμε στο πλοίο να δούμε τι έχει μέσα. Έτσι. Όπως και σε όλα τα πλοία δεν μπορούμε να μπούμε μέσα, η αλήθεια είναι. Ό,τι διαβάζουμε από τους ρεπόρτερ δημοσιογράφους του πολιτικού ρεπορτάζ. Έτσι. Και του αστυνομικού, ας το πούμε. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Όσον αφορά όταν υπάρχουν αδικήματα, έτσι, κακουργήματα. Λοιπόν. Πάμε τότε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε περάσει και κατά πολύ την 10 η ώρα. Πάμε στο δεύτερο διάλειμμα. Αμέσως μετά το 2310 287 και 38 θα είναι και πάλι δικό σας. FM και ενώ το μήνυμά σας στο σχόλιο σας το 54-222-062 στοιχίζει το SMS. Μισό ευρώ συν το ΦΠΑ. 2310 287 και 38 θα πάμε μαζί μέχρι τις 11 η ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Τι κομματάρα είναι αυτή, αλλά δυστυχώς δεν πέτυχα την Radio Edit. Κάποιο remix πέτυχα. Από τους Mission, Like a Child Again, από την χρονιά του 1985 ή 86, κάπου εκεί. 87 δεν νομίζω. Λοιπόν, Λίμπερο 107,4. Είμαστε συντονισμένοι πάντοτε στο Λίμπερο 107,4. Ράδιο Μαρμίτα, Ζάχος Drooling, Home Alone Edition σήμερα, 2310. 287 και 38, ανοιχτό το τηλεφωνικό κέντρο, επαναλαμβάνω, 2310, 287 και 38. Λοιπόν, ένα λεπτό, FM γεννώ το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, το 54222, για να πάμε λίγο μέχρι να έχουμε, αν θα έχουμε και γραμμή, πού είμαι, το χάσα, λοιπόν, αβεβαιότητα, πού είναι ο Χρήστος, αβεβαιότητα για το FA Cup. Την ίδια ώρα που οι Άγγλοι εμφανίζονται αποφασισμένοι για να ολοκληρώσει η Premier League, το κύπελο φαίνεται πως βρίσκεται στον αέρα. Στην Ελλάδα να μην βρίσκεται το κύπελο στον αέρα, στην Αγγλία δεν μας πολύ ενδιαφέρει. Μόνο το Χρήστο προφανώς ενδιαφέρει, που μας λέει ότι θα πάρει η Manchester το FA Cup και το κύπελο UEFA. Μια που έλεγα και για UEFA, πριν πάμε και, και στο φίλο. Final 8 λέει προσανατολίζεται η UEFA. Και μάλιστα μία από τις χώρες που έθεσαν και ας το πούμε σε εισαγωγικά υποψηφιότητα είναι και η Ελλάδα, η Αθήνα με το ΟΑΚΑ λογικά για να φιλοξενήσει αυτό το Final 8 για το UEFA και το Champions League κάτι ανάλογο, Final 4 στην Κωνσταντινούπολη. Πραγματικά δεν ξέρω τι θα γίνει. Καλησπέρα. 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 Το όνομά σου φίλε μου. Δημήτρης λέγομαι. Ξάκομαι. Από πού μας παίρνεις, δεν άκουσα. Από Αυστρία, από Αυστρία. Έλα Δημήτρη, σ' ακούμε. Έλα. Ναι, και χθες λίγο στο τέλος που λάβαμε και μιλήσαμε. Μιλήσαμε γιατί χθες πραγματικά παραπέντε κόλλησε εδώ το στούντιο, το στούντιο ωραίο αυτό. Το τηλεφωνικό κέντρο πραγματικά έπεσε και ο Τάσος ήταν και δύο φίλοι στην αναμονή. Αναβοσβήνανε εδώ τα λαμπάκια, δεν ξέρω πραγματικά τι έγινε. Υπήρχε ένα πρόβλημα στο τηλεφωνικό κέντρο το οποίο τακτοποιήθηκε βέβαια. Έλα, σ' ακούμε Δημήτρη. Λοιπόν, τώρα νομίζω το θέμα αυτό με τα τσιγάρια θα το έχουμε ζητήσει. Εντάξει, το έχουμε, ναι, όντως, εντάξει. Αλλά επαναλαμβάνω, και ο Άκης ήθελε να πει αυτό που είπε και οι φίλοι είπαν αυτό που είπαν. Εντάξει, δεν θα βγάλουμε και άκρη και είναι ένα θέμα το οποίο θα πάρει, έχει πάρει την οδό του, την δικαστική θέλω να πιστεύω. Τρία χρόνια δεν είναι και λίγα που έχουν περάσει. Είπαμε, όταν ζητάμε για όλα τα θέματα να λύνονται, πρέπει να λύνονται όλα, έτσι, και όχι αλακάρτ. Πάμε. Όλα θα λύνουν, ναι, όλα. Όλα πρέπει, εφόσον είναι θέμα δικαστικό, να τελειώνει. Τέλος πάντων, βέβαια, στην Ελλάδα λίγο το πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη είναι ερωτηματικό. Όχι, δεν έχω το πολύ εμπιστοσύνη. Η αλήθεια είναι. Πιστεύω ότι στον ανίσχυρο οι δικαστές είναι ακριβοδίκοι και πάνε με το γράμμα του νόμου. Και όταν έχουν μπροστά κάποιον ισχυρό και κάποιον με δύναμη και εξουσία, εκεί βαράνε ψηλοπροσοχή. Έχεις δει, να σε ρωτήσω κάτι, εσύ που καταρχήν ζεις πολλά χρόνια στην Αυστρία. Τώρα είμαι στον τέταρτο. Ωραία, να κάνω μια ερώτηση. Έτσι. Αυτό που λες δεν διαφωνώ, αλλά
Μπορεί όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό όπως στην Ελλάδα. Δηλαδή σε άλλες χώρες ο ισχυρός, στην Αυστρία παραδείγματος χάρη, ο ισχυρός δεν έχει διαφορετική αντιμετώπιση από έναν απλό πολίτη. Να σου πω, δεν έχω ψάξει νομικά τι συμβαίνει εδώ στην Αυστρία. Εγώ είμαι πολιτικό μηχανικό, δουλεύω πιο πολύ. Mm-hmm. Δεν έχω εμπλεκτεί καμία με την δικαιοσύνη, αλλά με βάση τη λογική και μόνο παντού ισχυρός έχει. Παντού έχει. Απλά στην Ελλάδα, όπως είπες, σίγουρα κάποιο περισσότερο. Γι' αυτό υπάρχει αναγκαιότητα υπάρξη νόμου. Γιατί χωρίς νόμους στη ζούγκλα επικρατεί. Καλά, δεν το συζητάμε, βέβαια. Δεν το συζητάμε. Τι ομάδα είσαι, Δημήτρη, δεν ξέρω αν μιλήσαμε, δεν θυμάμαι κιόλα. Δεν παίζει ρόλο, απλά έτσι το λέμε. Πάω ξύς. Ωραία. Σε ακούμε, Δημήτρη, αυτό που θες να πεις και για τον ΠΑΟΚ. Ναι, για τον ΠΑΟΚ τώρα πολλά τα θέματα. Αλλά μην τα γίνει. Έχουμε και τα δικαστικά τώρα. Καλά, ναι. Και εμείς μπήκαμε στο χώρο, όλοι μπήκαμε στα δικαστικά, λίγο πολύ. Όλοι περιμένουν. Θα δούμε τι θα γίνει. Εγώ, τέλος πάντων, εγώ πιστεύω με τον πρόεδρό μας πολύ. Φαίνεται ότι είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει την ομάδα. Ένας άνθρωπος που για μένα δείχνει και κάποια ποιότητα σε ορισμένες εκφάσεις. Παραδείγματος χάρη το θέμα της τιμωρίας, φαίνεται πόσο διαφορετική αντιμετώπιση υπάρχει στο θέμα της τιμωρίας του. Ο Σαββίδης για αυτό που έκανε δέχτηκε μια ποινή και την εφαρμόζει στο ακέραιο. Ναι, εννοείται. Τα τρία χρόνια. Τα τρία χρόνια που έχει τιμωρία, ναι. Ναι, έχει ήδη δύο όμως. Θα κλείσει το δεύτερο, ούτε πατάει ναι. Στο γήπεδο, ούτε τίποτα. Σέβεται, θα φάζει και δίνει. Βλέπεις κάτι άλλο, έχουν απαγορεύσει τους ανασχόλους με το ποδόσφαιρο, κάνουν ό,τι γουστάρουν, πάνε στα αποδυτήρια, τραμπουκίζουν διαιτητές, άλλοι πιάνουν διαιτητές. Ναι, καλά, ναι, το φωτογράφησες τώρα. Για τον Μελισανίδη και τον, ναι, και τον κύριο Μαρινάκη, λογικά. Εντάξει, νομίζω ότι ο πρόεδρος Ολυμπιακού, ο κ. Μαρινάκης, έδειξε από νωρίς λίγο και το χαρακτήρα. Τώρα δεν είναι ένας ολόκληρος επιχειρηματίας εκπληκτής. Κατέβαινε τότε σε εκείνο το μάτι με τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο και έλεγε στο ΣΥΣΕ. Στο ΣΥΣΕ. Ναι. Κρούγιου. Δηλαδή ένας επιχειρηματίας. Δείχνει και τη σοβαρότητα του ανθρώπου, εγώ πιστεύω. Τώρα ένας επιχειρηματίας με τέτοιες ευρυγνικές. Κατέβαινε και έλεγε σε ένα ποδοσφαιριστή, ας πούμε, που... Εντάξει, δεν θέλω να την υποτιμήσω, αλλά η σοβαρότητά του φαίνεται. Ο άνθρωπος έβαφε καλά τα μαλλιά, τα νύχια του, τα έβαφε χρωματιστά, φορούσε φούστα, γινόταν DJ στα μαγαζιά. Τώρα ένας επιχειρηματίας πήγαινε και έλεγε σε αυτόν τον άνθρωπο ότι εγώ σε ναι, το που όταν τους χέρες και στον Παναθηναϊκό, ναι, εντάξει. Εντάξει. Στον Παναθηναϊκό, ναι, κατέβαινε στο Αιγύπτο και τον έλεγε ότι σε αϊσκρούει. Ναι, αλλά αυτό ξέρεις τι τώρα που το πήγες εκεί τη συζήτηση και αν μιλάμε και ψέμα δεν έχουμε άλλη γραμμή. Αυτό όμως θα έλεγα τώρα βρίσκει και τα κάνει. Δηλαδή όλο αυτό που εντάσσεται σε ένα πρωτάθλημα το οποίο ξέρει και ο Μελισανίδης και ο κάθε ισχυρός έτσι ότι μπορεί να κάνει του κεφαλιού του χωρίς να παθαίνει τίποτα. Αν στην Αγγλία, που έχει, στην Αγγλία που έχει ομάδα ο Μαρινάκης, γιατί δεν κάνει κάτι ανάλογο. Έχει ομάδα. Δεν το λέω με την έννοια. Εγώ το λέω με την έννοια ότι δείχνει ο άνθρωπος σοβαρότητά του από ορισμένα. Ναι, ρε φίλε, σου λέω και σου λέω. Έχει ομάδα που μάλιστα. Δεν είναι ότι μπορώ ή δεν μπορώ να τα κάνω. Άμα κάποιος ήταν σοβαρός και να μπορούσε να το κάνει, δεν θα το έκανε αυτό. Δεν διαφωνώ, αλλά άλλο σου λέω. Άλλο σου λέω. Έχει ομάδα η οποία διεκδικεί και πέρσι και φέτος. Δεν ξέρω τώρα, φέτος δεν ξέρω που είναι. Νομίζω διεκδικεί να μπει στα play-off με τέτοιο να έφυγε στην Premier League. Και εκεί σίγουρα θα πω σε κάποιο μάτς μπορεί να τον αδικήσαν ή μπορεί να έγινε κάτι. Γιατί δεν γίνεται κάτι ανάλογο. Είναι πρόεδρος της Nottingham Forest. Έτσι, σαν όνομα είναι τεράστιο όνομα για την Αγγλία η Nottingham Forest. Έχει δύο κύπελα πρωταθλητριών, μην το ξεχνάμε. Έτσι. Δύο κύπελα πρωταθλητριών έχει η Nottingham. Ναι, έχει δύο με Brian Clough. Δύο πρωταθλητριών λεγόταν τότε, δεν υπήρχε Champions League. Τεράστιο όνομα είναι και για την Αγγλία και για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο η Nottingham. Γιατί εκεί πέρα δεν κάνει κιχ. Γιατί εκεί πηγαίναν οι ποδοσφαιριστές, όποιος ποδοσφαιριστής έχει παίξει στην Αγγλία. Έστω αυτή η δική μας πίσω, ο Γιαννακόπουλος. Έπεσε την πρώτη φορά ο Γιαννακόπουλος που έπεσε στον Ολυμπιακό και έπαιρνε τα πέναλτι σοριδών. Εκεί μόλις στην Ουκάστρο που είχε πάει νομίζω. Που είχε, δεν θυμάμαι. Και έκανε την πρώτη βουτιά, τον είπαν δεν θα ξαναπέσεις φίλε εδώ πέρα, αλλιώς θα πάρεις τον μπούλο. Έτσι τον είπα. Στην Πόλτον, έχεις δίκιο. Στην Πόλτον, που μας έβαλε και τον κόλλε μας και αποκλειστήκαμε στα χασομέρια. Τώρα όσον αφορά τα δικαστικά. Άρα είναι και το πλαίσιο, έτσι. Είναι και το πλαίσιο, είναι το πρωτάθλημα, είναι οι νόμοι. Παίζουν όλα ρόλο, έτσι. Δεν τα τρελαθούμε. Παίζουν ρόλο, αλλά αυτό που σου είπα, ότι αναδεικνύει και τη σοβαρότητά του κάποιος άνθρωπος σε ορισμένα θέματα. Τώρα όσον αφορά τα δικαστικά, λίγο εγώ έχω ένα λίγο. Εντάξει, θα δούμε πώς θα γίνει. Θέλω να έχω ένα μικρό παράπονο από τον ΠΑΟΚ. Δεν ότι δεν ασκεί πιο πολύ αμυντική πολιτική παρά επιθετική.
Αν ήμουν εγώ, δεν ξέρω, θα κυνηγούσα τα πάντα. Ναι, αυτό σου λέει κάτι όμως, αυτό σου λέει κάτι. Τι αμυντική, γιατί κάνει αμυντική τέτοιο εδώ, κυνηγάει τον Ολυμπιακό που μπορεί. Πού το είδε αμυντική. Δεν ξέρω γιατί το κάνει αυτό. Δεν ξέρω. Τώρα δεν είμαι στο μυαλό του Σαββίδη. Δεν μπορώ να απαντήσω. Τώρα το μόνο που μπορεί να κάνει είναι εικασίες. Τώρα... Για το αγωνιστικό δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι και να κλείσουμε για το αγωνιστικό. Δεν ξέρω. Είναι ένιγμα, θα μου πεις, για όλους. Δεν έχω εμπιστοσύνη πολύ στον Αμπέλ, προσωπικά. Α, στον προπονητή λες, ναι. Δεν πιστεύω ότι μπορεί... Δεν έδειξε καλά δείγματα γραφής. Έχει χάσει τα αποδυτήρια από ένα σημείο και μετά. Η ομάδα ήταν πολύ απίθαρχη. Και αυτό πιστεύω δεν είναι ότι δεν ξέρει μπάλα, είναι ότι σαν άνθρωπος δεν μπορεί να ηγηθεί επί ενός συνόλου. Ξέρω, αυτό είναι το πρόβλημα του Φερέιρα. Ότι για να γίνει ένας καλός προπονητής θα πρέπει πρώτα να μάθει να είναι ηγέτης. Γιατί αυτός είναι που ηγείται της ομάδας μου σε αυτόν τον αγωνιστικό. Εκεί νομίζω ότι το κάνει και δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να το βρει και σύντομα. Τώρα να κάνουμε στον ΠΑΟΚ να τον έχουμε για να κάνει την, πώς το λένε, να μάθει στον ΠΑΟΚ δεν ταιριάζει. Νομίζω, τέλος πάντων, θα προτιμούσα μια λύση στην Γκαρσία, να τον πάρουμε από τώρα στα play-off. Θα δούμε τι μπορεί να κάνει να ψηθεί και ένα σήμα να μπορεί να σταθεί. Και κάτι τελευταίο για να κλείσω. Ωραία, πες το τι τελευταίο. Είναι ένας κύριος ο οποίος παίρνει πολύ συχνά, νομίζω, Δημήτρης λέγεται, από την ηλικία του, μάλλον είναι κάποιος ηλικίας, κάνει ωραίες... Ο κύριος Βασίλης, λες, τον κύριο Βασίλη, λες, ο κύριος Βασίλης. Ναι. Κάτι υπερθέτει για τη μάχη της Κρήτης. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι σίγουρα για όλους τους Έλληνες η Γερμανία και η Ναζί ήταν ό,τι πιο απευθές υπήρχε. Αλλά η αλήθεια για τη μάχη της Κρήτης είναι ότι η Γερμανία ήταν σε πιο δυσμενή θέση και ήταν αυτοί οι οποίοι με λιγότερους άντρες και με λιγότερα εφόδια κατάφεραν να κατακτήσουν ένα νησί από το... χωρίς να έχουν και όπως ξέρουν λίγο από στρατηγικές και αυτά, χωρίς να έχουν να προηγηθούν. Ήταν αερομεταφερόμενη η όλη επιχείρηση. Οι Έλληνες μαζί με τους Αυστραλούς, τους Ιρλανδούς και τους Άγγλους είχαν μια δύναμη γύρω στους 60.000. Οι Γερμανοί ήταν γύρω στους 22.000, μιλάμε 1:3. Και παρόλα αυτά κατάφεραν να κατακτήσουν το νησί. Με πιάνει σε ένα πεδίο που έχουν μηδέν γνώσεις, φίλε μου. Δηλαδή, και πραγματικά και λίγο ντρέπαμε που το λέω, αλλά εντάξει. Εγώ δεν θυμόμουν από του αριθμού να παίξω. Επειδή μου αρέσει η ιστορία και διαβάζω, θυμόμουν ότι είχαν λιγότερο στρατό. Ναι. Αμυνόμενους. Αν ακούει ο κύριο Βασίλη, να μα απαντήσει. Δεν το γνωρίζω, να μην σου λέω. Πάντα ο επιτιθέμενο για να έχει ελπίδε πρέπει να είναι πολύ περισσότερο από τον αμυνόμενο. Γιατί είναι σε δυσμένη θέση. Παρ' όλα αυτά και λιγότερο, κατάφερα να πάρουμε το νησί. Δυστυχώς για μας, αλλά για να είμαστε αντικειμενικοί απέναντι στην ιστορία, οφείλουμε να το παραδεχτούμε και αυτό, ότι έτσι έγιναν τα πράγματα. Ωραία. Θέλαμε να πω. Να σε καλά, Δημήτρη. Να σε καλά. Να σε καλά και σε σένα. Καλό Σαββατοκύριακο. Ωραία. Μια ωραία φωνή ο Δημήτρης. Εντάξει, πάω ξέρω, βέβαια. Έχει κάνει ένα λάθος στη ζωή του. Λοιπόν, 23-10-2-87-3-8. Πραγματικά ο κύριος Βασίλης, τώρα δεν ξέρω αν αναφερόταν σε ακριβώς αυτό που λες, ρε Δημήτρη, σε άλλη. Γιατί δεν χάσανε, χωρίς να σου λέω στην ιστορία, είμαι μηδέν. Όταν λέμε μηδέν, μείον. Μπορεί να είμαι και μείον. Δεν χάσαν μάχη όμως οι Γερμανοί στην Κρήτη. Εσύ μας λες ότι την κέρδισαν στην αρχή. Λογικά δεν χάσαν. Μία πανολεθρία νομίζω ότι έχουν πάθει στην Κρήτη. Τώρα δεν τα γνωρίζω και καλά. Για να μην λέω και ψέματα, ο κύριος Βασίλης αν ακούει μπορεί να μας δώσει τα φώτα του. 23-10-287-3-8. Έχουμε ακόμη, σε λίγο θα πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Έχουμε μετά και μισή ώρα μέχρι να έρθουν ο Διονύσης και ο Στέφανος για το Midnight Express κάθε Παρασκευή φυσικά στο Λίμπερο 107,4. Επαναλαμβάνω, 23-10-287-3-8. Λοιπόν, έλεγα για το FA Cup. Δεν το βλέπω. Εντάξει, είχε και πιο πολλά παιχνίδια. Μπορεί να γίνει, μπορεί να μην γίνει. Να πάμε λίγο και μια που λέγαμε για μπάσκετ και γιάρι. Δεν μπορώ να πούμε για τίποτα γιάρι. Στο All About Aris βλέπω εδώ τον πρόεδρο της ΚΑΕ και παλιά βετεράνο παίκτη και τεράστιο όνομα, ιδιαίτερα πριν έρθει ο Νίκος Ογκάλης, το νούμερο ένα νομίζω και από τα νούμερο ένα σε ολόκληρη τη χώρα, ο Χάρης ο Παπαγεωργίου. Ο Χάρης Παπαγεωργίου έστειλε μήνυμα στη Σπύρος, λέει, δηλώνοντας αποφασισμένος να κάνει ό,τι χρειαστεί να μην ξαναπεράσει ο Άρης την περσινή δύσκολη χρονιά.
Χάρη μου, θα το διαβάσω το ρεπορτάζ. Δεν τον ξέρω προσωπικά, τον είπα και χάρη μου, τον άνθρωπο. Δεν μπορεί να περνάνε πολλά πράγματα από το χέρι σου, Χάρη. Όλη την καλή διάθεση να έχει. Και σίγουρα την έχει. Είσαι σημαία, μία από τι σημαίε του συλλόγου στο συγκεκριμένο άθλημα. Αλλά χρήμα χρειάζεται, Χάρη. Όση καλή διάθεση να έχει, προαίρεση, σίγουρα τα έχει και τα δύο έτσι, και να θέλει να βοηθήσει και αυτό τρία, δεν νομίζω να μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Αν δεν υπάρχει και ένα υλικό το οποίο στον Άρη δύσκολα το βρίσκομαι, το οποίο λέγεται χρήμα. Θα διαβάσω αυτά που είπε στο Yellow Radio ο Χάρης Παπαγεωργίου. Να ακούσουμε όμως το φίλο. Καλησπέρα. Χριστός Ανέστη, Ζάχο μου. Αληθώς Ανέστη, κύριε Βασίλη. Αυτό που ρώτησα, αυτό που είπα, δεν ξέρω, ακούγατε προηγουμένως τον Δημήτρη, τον ακούσατε? Φυσικά τον άκουσα. Εγώ επειδή είμαι πραγματικά, το λέω σκράπαστο στην ιστορία. Εγώ ήξερα πραγματικά έτσι, δηλαδή, σαν πολύ γενικές γνώσεις, ότι έχουν πάθει μια πανολεθρία στην Κρήτη οι Γερμανοί. Τώρα δεν ξέρω αυτό που είπε, με βάση βέβαια αυτό που άκουσα και από εσάς που είπατε έτσι χθες. Ανέφερε τη σχέση των δυνάμεων προσμετρώντας τους Έλληνες. Ναι. Έλληνες δεν υπήρχαν. Οι Κρήτες, ως Κρήτες το άοπλοι. Το 1939, όταν κατέβαινε ο πόλεμος προς τα κάτω, πηγαίνοντας προσωπικά ο ίδιος ο Μεταξάς στην Κρήτη, τους παρακάλεσε να δώσουν τα όπλα γιατί η Ελλάδα γρήγορα θα δεχόταν επίθεση. Και αυτό στις ημερημές βαφτίσεις στην Κρήτη, όταν γεννιέται ένα αγόρι, ο νονός του βάζει ένα όπλο. Γι' αυτό έχουν, κύριε Βασίλη, με οπλοκατοχή στην Κρήτη έτσι ένα ιδιαίτερο δεσμό έχουν οι Κρήτικοι, χωρίς να έχω πάει, είναι το μόνο μέρος που έχω πάει. Όχι άλλο μάλεμε. Ναι, αυτό και εγώ το έχω ακούσει, το μάλεμε. Υπάρχει λοιπόν μάχη προφανώς, έτσι, μάλεμε. Άκου τι έγινε. Οι Γερμανοί ήταν υπερβολικά υπερόπτες. Όταν καταλήφθηκε η Ελλάδα, καταλήφθηκε, μπάση περιπτώσει. Είπα χθες ένα διπορικό που λίγοι το κατάλαβαν. Οι Γερμανοί μας χτυπήσαν την 6η Απριλίου του 1941. Σήμερα που μιλάμε είναι 22 του μηνός. Καταλαβαίνεις λοιπόν πόσο δύσκολα πέρασαν στην Ελλάδα. Όταν ο Τσολάκογλου παράτησε το σώμα και έφυγε και μπήκαν οι Γερμανοί από την κοιλάδα του Αξιού στη Θεσσαλονίκη, το Ρούπελ πολεμούσε. Ο δεύτερος σταθμός ανάσκησης ήταν τα Κερδίλια. Εκεί ήταν η διασπορά. Έμειναν ελάχιστοι πολεμιστές επάνω και ζορίζαν τους Γερμανούς. Επειδή το Ρούπελ είναι, ξέρεις, απόρθητον. Οποιοδήποτε στρατός και οδήποτε όπλα, αν ενεργοποιηθεί και σήμερα, ούτε με τα σύγχρονα όπλα θα μπορούσαν να το χτυπήσουν. Πάρα πολύ δύσκολο. Εκεί λοιπόν στο χώρο διασποράς, επειδή όλες οι αποθήκες του στρατού μας ήταν για να τροφοδοτούν τη Βόρεια Ελλάδα ή στο Σταυρό Θεσσαλονίκης, έφυγαν με υποβατικά και πήγαν στη Λάρισα. Εκεί το δεύτερο ανάχωμα. Εκεί λοιπόν υπήρχε και ένα τάγμα Εγγλέζων. Στη Λάρισα, εδώ που είναι ο Ποινιός, και στις δύο αποκλίσεις που κάνει, και στα Μεσάγκαλα και στο Στόμιο, διεξήχθησαν φωνικότατες μάχες επί πολλές μέρες. Μέχρι και πρόπερση, αν θυμάσαι, σηκώσαν ένα γιούνκερ από κάτω, από τη θάλασσα. Το ξέβγαλε η άμμος και αποκαλύφθηκε ήταν από αυτή τη μάχη. Άρχισε να ξαναποσχωρεί ο ελληνικός στρατός. Έφτασε στην Αθήνα. Στην Αθήνα δεν μπορούσε να κάνει αντίσταση, διότι υπήρχε κίνδυνος για τον κόσμο. Φύγαν και πήγαν στο Γουδί, εδώ που είναι η αμαρτωλή, η ΕΠΟ. Εκεί ήταν η σχολή Ευελπίδων. Οι Ευέλπεδες ήταν ακέφαλοι. Ένα τάγμα, διότι όλα τα άλλα είχαν γυρίσει πίσω, παραδίδοντας τον οπλισμό, όταν έπεσε το Ρούπελ, παραδώσαν το Ρούπελ, γυρίσαν και από την Αλβανία γυρίσαν πίσω με τα πόδια. Ήταν να σκεφτείς ακόμη καθοδόν και οι υπόλοιποι που πολεμούσανε. Γιατί ο στόχος ήταν να καλυφθεί η Πελοπόννησος πρώτα και δεύτερο η Κρήτη. Στο Γουδί έκανα την πρώτη αντίσταση. Μετά το Γουδί πήγανε στο Γάβο Μαλέα.
εκεί που περίμεναν δύο ακτοπορικά πλοία που τα είχε στρατολογήσει ο στρατός, δύο motorship δηλαδή, και δύο αποβατικά. Πήραν όσους ήταν ένοπλοι και φύγανε για την Κρήτη. Στην Κρήτη λοιπόν ήταν ένα τάγμα Νεοζηλανδών και ένα τάγμα Αυστραλών. Και τα υπολείμματα αυτών που σε ανέφερα, τα περισσότερα μούστακα παιδιά από τη σχολή Ευελπίδων. Και όλοι οι υπόλοιποι Κρήτες, μέχρι και κοροφύλακες, ήταν άοπλοι. Οι Γερμανοί αλεξανδριστές πέφτανε επί έξι μέρες με αλλεπάλληλες ρήψεις. Ήταν λάθος των Γερμανών, διότι είχαν αργήσει πολύ να στείλουν ναυτικό. Επειδή φοβόντουσαν τους Έλληνες. Τους Έλληνες δεν μπορούσε κανένας να χτυπήσει τη θάλασσα. Και γι' αυτό είχαν είχαν τεράστιες απώλειες, με αποτέλεσμα να χάσουν όλη την Εντελβάης. Όλοι. Ελάχιστοι ζήσανε από τους ολοκληρωτές που πέσανε. Και σε μια στιγμή υπερθυσιασμό, ενώ οι Κρήτες φωνάζανε τους Νεοζηλανδούς, δώστε μας όπλα, έστω από τους σκοτωμένους στρατιώτες και αυτά, δεν τους δίνανε όπλα. Δεν ξέρω τι φοβόντουσαν. Και σηκώθηκαν και φύγανε. Άφησαν το αεροδρόμιο του Μάλεμε και γλεντάγανε. Άφησαν ένα μόνο πολυβόλο. Τότε πανέξυπνοι Γερμανοί τους κατέβασαν με ξυλοπλάνα. Αεροπλάνα δηλαδή που φαινόντουσαν ότι θα πετούσαν στον αέρα νύχτα από την πίσω μεριά, σέρναν αυτά τα ανεμοπλάνα, δηλαδή χωρίς μηχανή, αφήνοντας σηματόσκηνα, και με πλοήγηση πλέον πέφτανε ή κοντά στη θάλασσα μέσα και επιπλέανε ή στο αεροδρόμιο του Μάλεμε που ήταν πλέον ακάλυπτο. Έτσι κάναν προγεφύρωμα και μπήκαν μέσα στο νησί. Εάν υπήρχαν τα όπλα που έχουν σήμερα στην Κρήτη, δεν πάνε να βράγανε και να κάνουν αποβάσεις όλη μέρα. Έπρεπε να βουλιάξουν όλο το νησί. Επιπλέον, στις επιθέσεις αυτές τις έξι αλλεπάλληλες που κάνανε, είχαν περίπου 300 γιούγκερ. Και καμιά 70 και 80 στούκας που ανεφοδιαζόταν και ξέρεις ήταν τα μόνο τότε αεροπλάνα καθέτω φορμίσιο. Ναι, γιούγκερ είναι τα αεροπλάνα, έτσι, να μην το πάμε με τον... Ναι, τα μεγάλα. Ναι. Τα μεταγωγικά τους. Τα μεταγωγικά και τα στούκας είναι, ήταν τα καταδιωκτικά. Ναι. Και γι' αυτό δεν θα περνάγανε. Και πάλι δεν περάσανε, γιατί να σε εξηγήσω ότι οι απώλειες ήταν ελάχιστες από το στρατιωτικό δυναμικό, διότι από την κάτω μεριά από την Κρήτη πάλι περίμενε τα αποβατικά και όλοι μαζί πήγαν Αλεξάνδρεια. Η Κρήτη είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο, το οποίο στρατιωτικά δεν εφαρμόστηκε ποτέ από κανένα στρατό του κόσμου. Διότι την πάθανε οι Γερμανοί. Και είπα και χθες ότι για πρώτη φορά έπεσαν ο Ξουτσάς στα 70 οι Βέλγοι στην Πάφρα, κάτω στην Αφρική, εκεί στο Βελγικό Κουλγό από την πάνω μεριά, και οι Τούρκοι αλεξανδριστές στην Κύπρο, το 1974. Δεν ξαναχρησιμοποιήθηκαν. Πάντως πραγματικά αυτά που μας λέτε κύριε Βασίλη, έτσι, πραγματικά τα μαθήματα ιστορίας που μας κάνετε, εγώ επαναλαμβάνω δεν είμαι με την ιστορία, έτσι, δεν τα πάω καλά, είμαι πιο πολύ με την... μαθήματα, σε όποιο... μαθήματα είναι, διότι περισσότεροι, εντάξει μην πω τώρα κάποιους που έχουν διαβάσει έχουν κάνει, περισσότεροι σαν και εμένα νομίζω δεν τα γνωρίζουν όλα αυτά που λέτε, έτσι νομίζω, οι περισσότεροι δεν νομίζω να τα γνωρίζουν, είναι πραγματικά εγώ, μ' αρέσει έτσι να τα ακούω από εσάς, πραγματικά μ' αρέσει. Και μας δίνεται έτσι την ευκαιρία να εμπλουτίσουμε λίγο και τις γνώσεις μας. Να μην είμαστε μόνο στα αθλητικά, στα τέτοια. Εντάξει, καλά είναι και τα αθλητικά. Δεν λέμε καλό ο Άρης, καλό και ο ΠΑΟΚ. Να μαθαίνουμε και δύο πραγματάκια. Δεν είναι κακό να ακούμε πέντε λεπτά. Κοίταξε, οι Γερμανοί δεν υπολογίζουν ένα πράγμα, το Ρωμιό. Αυτό που πεμπόλησε η σημερινή πολιτεία. Όχι τώρα, όταν μιλάμε σημερινή το 2020. Νέο Έλληνας. Μετά το 1900. Ναι, ο Έλληνας. Διότι ο πολιτικός είναι έκφραση του καθρέφτου του που βλέπουμε κάθε μέρα. Ναι, ακριβώς. Εμείς είμαστε. Έτσι. Εμείς στέλνουμε τον πολιτικό επάνω. Και διότι κατά το πρώτον άλλαξε η παιδεία μας. Κατά το δεύτερον, να σκεφτείς ότι η τελειότερη στρατιωτική μηχανή που βγήκε στον κόσμο, σαν και αυτή που ετοίμασε ο Χίτλερ, δεν υπήρξε καμία, ούτε σημερινή στρατή, έχουν την ικανότητα και το σχεδιασμό που είχαν οι Γερμανοί. Αυτή λοιπόν η στρατιά
που ούτε σε μία εβδομάδα κατέβηκε μέχρι την Ελλάδα καταλαμβάνοντας όλη την Ευρώπη, δεν μπόρεσε στην Ελλάδα από το 41 που χτύπησε μέχρι το 44 που αποχώρησε να μείνει ούτε μία νύχτα κοιμόμενη. Είχε 14 μεραρχίες στην Ελλάδα, το διανοήσα. Για να κρατήσει τους αντάρτες στα βουνά. Είναι το ανάγλυφο του εδάφους, αλλά κυρίως είναι η ψυχή των Ελλήνων. Αυτό δεν το υπολογίσανε. Ναι, θυμάμαι έναν πίνακα. Και μάλιστα όταν σφίξανε τα πράγματα. Κύριε Βασίλη, έναν πίνακα. Κάνανε εκείνο το ρεσάλτο άνθρωποι σαν και εμένα και σένα, δηλαδή τις καθημερινότητες, πρόσεξε, όχι δίνει οι πολεμιστές. Οι πολεμιστές μας είδαν στην Αλεξάνδρεια. Πολεμάγαν στο Έλλαδα Μάιν. Έπειτα έκαναν απόβαση στο Ρήμινι. Δεν κάθεσε ο Έλληνας με τα χέρια σταυρωμένα. Πήγα στο Ρήμινι. Άνθρωποι λοιπόν της καθημερινότητας απήγαγαν τον στρατηγό Κράιπε, ο οποίος έλεγχε την Κρήτη και τη Βόρεια Αφρική. Έτσι, μιλάμε και... για ρεσάλτα, δεν μιλάμε για παίξε γελασέ. Δεν μπορείς να φανταστείς τι ζημίες πάθα στο υλικό και τούτο το αποδεικνύει. Αν ξεφελίσετε το 1945 την ομιλία του Στάλιν στη Δούμα, θα τρελαθείτε. Ξαναπέστε μου λίγο το... Κύριε Βασίλη, αυτό το στρατηγό ξαναπέστε μου, ο Γερμαναράς. Κράιπε. Εγώ θα το βρω αυτό, γιατί εγώ είδα αυτό το ντοκιμαντέρ, το, η απαγωγή του Κάιπερ. Τον Κάιπερ θα το βρω, γιατί μα το είδα και μου είχε κάνει εντύπωση. Η απαγωγή του υποστράτηγου Κράιπε, ναι. Κλείστε με αυτό όμως. Έτσι, από τη μια μεριά της Κρήτης στην άλλη και με υποβοητικό τον πήγαν Αλεξάνδρεια. Με ένα ταχυπλό. Μα είδα, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα και πρόσφατα, υπήρχε ένα τέτοιο στην ελληνική τηλεόραση, ήταν και τον έφεραν μετά από 35-40 χρόνια, πόσο 50, η απαγωγή σε αυτή η κριτική, τον φέρανε αυτόν τον Γερμανό, στην Ελλάδα τον φέραν και σμίξαν οι απαγωγές με αυτόνα και αγκαλιάζονταν και φιλιά και τέτοια, αλλά δεν θυμάμαι τώρα τι ήταν αυτό. Ποιο ήταν στο πακέτο της τέτοιας ήταν, δεν θυμάμαι που ήταν. Ναι, προφανώς. Ήταν και πραγματικά τέτοιος, δηλαδή οι απαγωγές με τον Γερμαναρά, τον Κράιπε, και ο άνθρωπος, δηλαδή ήταν ο Γερμανός σαν αδελφούς τους είχε αυτούς. Αλλά δεν θυμάμαι για ποιο πράγμα ήταν. Αυτό που πάθανε εδώ, διότι δεν είναι ότι το πάθανε αυτό εδώ. Ύστερα είχαν και ένα άλλο μαχαίρι στο λαιμό τους, που είχε όνομα απλό. Γεώργιος Ιβάνοφ. Του Ηρακλή αυτός. Στη Βόρεια Αφρική και έχασαν τα πετρέλαια με αποτέλεσμα να μείνει όλος ο γερμανικός στρατός στον αέρα και να σβήσουν οι μηχανές του όταν χτύπησε το Ρώσο και να καταλάβει τη Ρωσία. Οφείλεται στην Ελλάδα. Για να ανατρέξει στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο, αν και γράφει πολύ λίγα πράγματα για αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο του 20ου αιώνα, τον Γεώργιο Ιβάνοφ, διαβάσει τρελαθείς. Καθήλωση μόνος του για να μην κινδυνεύσει κανένας 450 αεροπλάνα. Έτσι χάσαν το παιχνίδι και μπείτε μέσα, δείτε το 1945 την ομιλία του Στάλιν στην Άνω Δούμα στη Ρωσία. Ότι αν δεν υπήρχαν οι Έλληνες, όσο σκληρά και να πολεμούσαμε στο Στάλιγκραντ, οι Γερμανοί θα μας καταλάμβαναν. Η ανύπρακτη Ελλάδα, η Ελλάδα των Τεμπέλιδων, η Ελλάδα των 7 εκατομμυρίων. Τόσοι είμαστε τότε, διότι οι υπόλοιποι το σκάσανε. Και πάλι άμα γίνει μπαμ, πάλι τόσοι θα μείνουμε. Και πολλούς είπατε. Ωραία κύριε Βασίλη, να σας ευχαριστήσω πραγματικά για το μάθημα. Εγώ δεν είναι σε παρακαλώ, μάθημα είναι. Μαθαίνουμε. Είναι εγώ, για μένα είναι μάθημα, για τον άλλον που τα ξέρει δεν, για μένα είναι. Συμμετοχή σε δύο ανθρώπους που είναι ο Ζάχος και ο Αναστάσιος, για να ομιλούμε για ορισμένα πράγματα, το οποίο δυστυχώς σήμερα έχουν χάσει τη λάμψη τους. Κύριε Βασίλη, για μένα είπα. Για μένα είναι μάθημα. Εγώ δηλαδή δεν τα ξέρω, δεν τα έχω ακούσει και πραγματικά όταν σας ακούω, έτσι το 5 λεπτά έτσι που τα λέμε στον αέρα, είναι υπεραρκετά. Να σας ευχαριστήσω εμένα πολύ. Με κάνει εντύπωση που οι περισσότεροι Έλληνες υπηρετήσανε, διότι τότε τουλάχιστον που ήμουν εγώ νέος και έπρεπε να πάω ο στρατιώτης, θεωρούσα ότι ήταν υποχρέωσή μου να καταταγώ. Στον ελεύθερο χρόνο πήγαινα στη βιβλιοθήκη του κάθε στρατοπέδου που ευρέθηκα κατά τη θητεία μου, εκεί που είναι η έδρα του 7ου επιτελικού γραφείου και έχει βιβλία για όποιο θέμα θέλεις.
Βιβλία έχει, ποιος τα διαβάζει σαν και εμένα, κύριε Βασίλη. Δεν, τα βιβλία υπάρχουν, εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν. Θέληση και δυστυχώς για πολλούς, όχι για μένα, για πολλούς και ώρα να βρεις να το διαβάσεις. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια να έχετε και όσοι δεν μας ακούσουν, καλό Σαββατοκύριακο, ευλογημένο και δημιουργικό. Να είστε καλά και εσείς, κύριε Βασίλη, καλό Σαββατοκύριακο. Στον επόμενο φιλό. Καλησπέρα. Έλα, Ζάχο μου. Έλα, Χριστάρα. Έλα, καλά, φίλε, να, εγώ πραγματικά, εγώ που δεν είμαι, πραγματικά ακούω ιστορία και βγάζω σπυράκια, δεν μπορώ, ρε παιδί μου, δεν το είχα από μικρός αυτό. Δεν ξέρω γιατί τον κύριο Βασίλη, η φωνή του θέλει στο τέτοιο έτσι. Μ' αρέσει να το ακούω. Ο τρόπος του το λέει έτσι. Έτσι ναι, πράγμα, ρε φίλε, δεν ξέρω. Ίσως η φωνή, να ξέρω, μπορεί να τα έλεγε εσύ που λέει ο λόγος και να μην έχει δυνακά σημασία. Ναι, δεν ξέρω. Είναι και η φωνή, η χρειά, δεν ξέρω. Μπορεί. Συγκλονιστικά όλα αυτά που λέει. Δηλαδή, ανατρίχιασα εγώ μόνο που τα άκουσα. Ούτε ποιος άρχισε, ποιος πάω, φίλε. Δηλαδή, αυτά είναι. Καλά, δεν το συζητάμε, βέβαια. Αυτά είναι η ιστορία μας. Είναι... Και όποιος λαός ξεχνάει την ιστορία, το ξέρεις, έτσι. Χρήστο, δώσε μου 10 δευτερόλεπτα. Ένας δεν το είδε αυτό, επειδή μόνο εγώ το είδα. Ήτανε... Ποια εκπομπή ήταν αυτή που έφερε αυτό το Γερμαναρά, τον Γκράιπε, με τους απαγωγείς του μαζί και αγκαλιές και φιλιά. Ποια ήταν αυτή η εκπομπή. Τώρα πρόσφατα έχει 2-3 χρόνια, περισσότερο δεν έχει. Ένας δεν το είδε, μόνο εγώ το είδα, ρε παιδιά. Και σκέψου, με έκανε τέτοιο και έμεινα, ας πούμε, και έδειχνε όλο αυτό το τέτοιο. Πώς έγινε η απαγωγή, πώς τον είχανε. Ήταν ένας Άγγλος και κάτι Έλληνες. Και απαγάγανε αυτός ήταν κεφάλι στο στράτευμα του Χίτλερ. Υποστράτηγος κάτι, δηλαδή μέσω 3-4 κολλητούς του Χίτλερ. Ένας δεν το είδε, μόνο εγώ το είδα, ρε εσύ. Τέλος πάντων. Έλα, πάμε, ρε Χριστάρα. Θα πω κι εγώ τώρα στην τρίτη να το δω. Ζάχο, γι' αυτό σε πήρα για τον Άργη, αυτά να μιλήσουμε. Ωραία. Ωραία, ναι, έχουμε. Ανέφερες κάτι λίγο, είπες το Κύπρο, δεν θα γίνει. Όχι, για Αγγλία μιλούσα. Για Αγγλία μιλούσα, ρε. Α, για Αγγλία, εντάξει. Τι... Όχι. FA Cup. Υπάρχει τέτοιο ότι πιθανό να μην γίνει εκεί και να σου πω κάτι, είναι και ψυχολογικό γιατί εκεί είναι στη φάση των 8, των 16, κάπου εκεί είναι. Δηλαδή έχει ματσάκια. Αν και στην Αγγλία τα μάτς είναι μονά, έτσι, στο κύπελο. Αν έρθεις ο Παλιάκ, παίζεις στην έδρα του αντιπάλου. Η μη τελική είναι νομίζω σε ουδέτερο και ο τελικός στο Γουέμπλεϊ. Ναι, σε εμάς ναι, όντως είναι λίγα τα μάτς. Τέλος πάντων, εντάξει. Σε εμάς τι είναι, 2 μέρες θα γίνουν. Τετάρτη ή Πέμπτη η μη τελική, Κυριακή θα γίνει ο τελικός. Κάπως έτσι θα γίνει. Υπάρχει περίπτωση να μην γίνει. Γι' αυτά τα μάτς ζούμε. Αυτά τα 2 μάτς, αν είναι 2. Γι' αυτό το ένα μάτς ζούμε. Τουλάχιστον φέτος ποδοσφαιρικά. Ναι. Να σου πω, από εβδομάδα θα είστε κανονικά, θα κάνεις εκπομπή και εσύ και ο Τάσος θα είναι τηλεφωνικά, ας πούμε. Δεν ξέρω, ανάλογα και με τη δουλειά και ότι γιατί, τι έγινε, για πες μου να σε διαφωτίσω. Γιατί ο Κουστάρου να κατέβαζε να σας φέρω και να κάνω ούζο έτσι να... Είπαμε, άκουσε, δεν θα το ξαναπείς, το στούντιο υπάρχει, είναι, είπαμε, λέω το Σοφού 18, ανεβαίνει στον τρίτο όροφο, θα μας βρεις, εδώ πέρα. Εμείς είμαστε 9 ως 11, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ξέρω. Πολύ ωραία. Ανοιχτή είναι η πόρτα. Να σε καλά, Χριστάρα. Καλή συνέχεια, τα λέμε. Να σε καλά. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Νάτος ο ξάδερφος. Ξάδερφε, τι έγινε, ρε φίλε, πού είσαι? Κοίτα, εγώ κάθε μέρα σας ακούω, αλλά καλά, δεν μπορώ να βγάλω γραμμή. Πανικός γίνεται. Καλά, κύριε Βασίλης, όλα τα λεφτά. Άρχοντα. Δεν είναι τώρα έτσι 5 λεπτά που τον ακούς, δεν σ' αρέσει έτσι, ρε παιδί μου. Βρέα, μακάρι... μια ώρα να τον ακούς. Ναι, είναι πραγματικά συγκλονιστικός. Και στην... Πολύ διαβασμένος άνθρωπος. Εντάξει, είναι. Ότι είναι. Είναι και εγώ επιμένω, είναι και ο τρόπος που μιλάει και η φωνή του, η χρειά του. Ακριβώς, όλα παίζουν. Η χρειά του είναι που Ζάχο σε καθυλώνει. Ναι, ρε, στο ράδιο. Ναι. Του λέω ότι τσιγάρο δεν έκανα. Τον άκουγα. Πραγματικά είναι καταπληκτικός. Το άλλο το πάω και πού είναι, ρε. Είπαμε, οι Αριανοί εκεί βαράνε τις σωλήνες στο πανόραμα που είναι και Αριανό περιοχή και τρέχει ο Τρέγιας, τι να κάνουμε. Έτσι. Τον τρέχουν οι επίτηδες. Εμείς, εγώ έβαλα 2-3, λέω σπάστε 2 σωλήνες εκεί πέρα. Εγώ τα έκανα. Εγώ φταίω. Για όλα. Πότε θα βρεις, ρε, εδώ στο Άργος, είπαμε να τελειώσει η χρονιά. Να τελειώσει η χρονιά και μετά η ποδοσφαιρική, έτσι. Να τελειώσει. Πότε πρέπει να ανταλλάξουμε εκεί, τηλέφωνα. Καλά, θα τα πούμε τότε. Μην στεναχωριέσαι. Εγώ να έρθω θα σου πω. Εδώ θα το πω από εδώ. Ετοιμάζω αγριογύρωνα, γούστα, τσιγουράκια. Αγριογύρωνα. Θα έχω
Κούτρα να σε έχω. Ωραία, αυτό είναι, αυτά είναι. Άρχοντα να σε έχω εκείνη τη μέρα. Αγνωρίζεις και πολλά παιδιά εδώ, αργιανοί φίλοι μου που είναι. Και ναι, θα βάλεις την πλάκα τη ζωή σου. Μακάρι, γιατί όχι, να μην τους γνωρίσουμε τα παιδιά έτσι. Είπαμε, εγώ έχω και είπαμε στο Άργος. Έχω και την ξάδερφη και σήμερα μιλούσα κιόλας, γιατί χθες σε γιόρταζε. Δεν την πήρα χθες, την πήρα σήμερα. Η... Χρόνια της πολλά. Η Ελένη, Έλενα. Νένα, Νένα, τι εγώ, Νένα, Νένα. Από μικρή Νένα τη λέγαμε. Ξαδέλφη. Mm-hmm. Οπότε θα σου έρθω. Υγεία να υπάρχει. Ρε, να είμαστε καλά. Έτσι, έτσι. Θα σου έρθω, θα σου φέρω και το λοιπόν, κύπελο. Θα το φέρω και το κύπελο για να το δει και η γυναίκα σου. Έτσι και η κόρη σου να το αγγίξουν. Τώρα, ναι, τώρα. Τι εδώ. Επειδή με σφάλες αυτά. Ε, τώρα, ακού, με ακούνε, με ακούνε. Με ακούνε. Όχι, δεν σε ακούνε. Θα το φέρω το κύπελο εκεί στο Άργος. Πέστες. Και έτσι. Θα το πω, θα τις πω, τις τρελές. Να σε καλά. Να σε καλά, Πασχαλή. Να σε καλά. Από τον Κύρακο. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Και να ο φίλος που μου δίνει τη λύση και το ψιλοθυμήθηκα. Δώσε μου λίγο ένα λεπτό τον φίλο που είναι στην αναμονή. Δώσε μου για να μην τον. Να σε καλά, ρε Ιαν. Πραγματικά είναι από την εκπομπή. Βέβαια, ο Μαστοράκης ήταν. Ναι. Ο Μαστοράκης ήταν προσκεκλημένος σε μια εκπομπή για αυτόν, να μιλήσουν για αυτόν και είπε ότι ναι, δεν θυμάμαι πού ήταν, σε ποια εκπομπή προσκεκαλεσμένος να μιλήσουν, ας πούμε, για την πορεία του στην τηλεόραση και είπε ότι η μεγαλύτερη του στιγμή, είδες τώρα το θυμήθηκα, δεν θυμάμαι πού ήταν, ποια ήταν η εκπομπή, ότι η μεγαλύτερη του στιγμή στην τηλεόραση είναι αυτή και δείχνει, είναι ο Μαστοράκης όταν ο Απαχθής ξανασυναντά τους απαγωγείς του. Είναι βέβαια, δεν ξέρω τώρα ποιο χρονιά, ασπρόμαυρη είναι. Και έρχεται, μπαίνει αυτός ο Γερμαναράς και συναντά αυτούς που τον είχαν απαγάγει. Τον Άγγλο, τον δείχνω αυτή τη στιγμή, τώρα το βλέπω. Και οι τρεις-τέσσερις Έλληνες. Και τους φύγει, λες και είναι σαν να είναι συγγενείς του, ας πούμε. Πραγματικά είναι. Αυτή ήτανε. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Έλα, φίλε μου, εσύ είσαι. Sorry, λίγο σε πήρα. Μ' ακούς? Ζάχω εγώ. Α, εσείς, κύριε Βασίλη, εσείς. Ξέχασα ένα βασικό. Το ξαναλέω, κύριε Βασίλη, το ακούσατε αυτό που είπα? Το άκουσα, το άκουσα. Ναι, το έχω τώρα μπροστά μου. Ο Μαστοράκης μπορούσε να κάνει τέτοια κουμπί. Ναι, είναι, τώρα ο Μαστοράκης είναι νέος εδώ πέρα, έτσι πρέπει να είναι δεκαετία 70. Δεν έχει σημασία. Τέλη δεκαετία 70 είναι. Και σήμερα έχουμε ανάλογους νέους, αλλά τέτοιες εκπομπές δεν βλέπεις. Αυτά εννοώ. Θα σου δείξουν κανένα καλυστείο, θα σου δείξουν κανένα. Λέω μπανάνα και λοιπά. Να το διαβάσω λίγο αυτό που λέει από κάτω. Λέει ο Νίκος Μαστοράκης στην εκπομπή του «Αυτή είναι η ζωή σου» φέρνει σε επαφή μετά από 28 χρόνια τον Πάτρικ Λι Φέρμορ, τους κριτικούς που ανήκαν στην ομάδα του που οργάνωσαν την απαγωγή του Γερμανού στρατηγού Κράιπε, αλλά και τον ίδιο τον Κράιπε. Ο βετεράνος Φέρμορ βοήθησε την αντίσταση στην Κρήτη, μεταφυσμένος ως βοσκός με το ψευδόνυμο Μιχάλης, και έζησε περισσότερο από 2 χρόνια στα βουνά. Με τον Βίλιαμ Στάλεϊ Μόσο υπαρχηγό, ο Λι Φέρμορ οδήγησε την ομάδα που απήγαγε στις 16 Απριλίου του 1944, άρα η εκπομπή είναι του 1972, έτσι. Το Γερμανό διοικητή κοντά στις Αρχάνες Ηρακλείου. Αρχικός στόχος ήταν ο σκληρός στρατηγός Μίλλερ. Υπό τις εντολές του πυρπολήθηκαν χωριά, βασανίστηκαν και εκτελέστηκαν πολλοί ντόπιοι, κυρίως ως αντίπεινα αντιστασιακών πράξεων. Όμως, 3 εβδομάδες πριν από την εκτέλεση του σχεδίου, αντικαθίσταται από το 49χρονο Χάινριχ Κράιπε. Ο Μίλλερ συνελήφθη το 1945 από τους Σοβιετικούς και παραδόθηκε στους Άγγλους κτλ. Αυτά. Το θυμήθηκα τώρα γιατί πραγματικά μου έκανε η ιστορία αυτή και κάτσα να το. Και το έβλεπα, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Και δείχνει αυτό τώρα τον Κράιπερ που μιλάει με τον Άγγλο που τον απήγαγε. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Δεν ξέρω. Εγώ το βρίσκω πολύ έτσι συγκλονιστικό. Μ' ακούτε, κύριε Βασίλη? Ξέρεις γιατί τους αγκάλιαζε? Γιατί οι Γερμανοί και σήμερα να ήταν πάλι το ίδιο θα έκαναν. Ο Γερμανός τους αγκάλιαζε και τον Άγγλο και μετά και τους Έλληνες. Ναι, τα ίδια θα κάναν, θα καίγαν τα χωριά. 1114 χωριά μας κάψανε. Αυτός δεν τα έκανε όμως, έτσι, ο Κράιπε. Αυτός πήγε 3 εβδομάδες, λέει. Αυτός δεν τα έκανε αυτά. Καλά, ο Γερμανός ήταν κι αυτός. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Αυτός δεν πρόλαβε. Δεν πρόλαβε αυτός. Και δείχνει τώρα τους κριτικούς είναι παππούδες. Πραγματικά πώς τους κοιτάει, αυτά είναι τα συγκλονιστικά. Πώς τους κοιτάει, δηλαδή, και αυτοί πώς τον κοιτάνε. Δηλαδή, αυτός ήταν ο εχθρός που, όπως είπατε, η γερμανική μηχανή σκότωσε, βίασε, βασάνισε τέτοιο. Και πώς τον κοιτάνε όμως, παίζει ρόλο. Δεν τον κοιτάνε με μίσος, ίσα ίσα μπορώ να πω ακριβώς το αντίθετο. Κανένα δεν μίσει ο Έλληνας, να ξέρεις.
Ο Έλληνας ό,τι είχε να πει το έλεγε στο πεδίο της μάχης. Ύστερα τελείωνε η διαφορά. Φυσικά έχουμε το Μαστοράκι με μαλλί. Και... λοιπόν που κάνανε αυτά τα πράγματα, σήμερα είναι η άλλη μια μεγάλη μέρα. Είναι η πρώτη μάχη του Αλεξάνδρου. Στο Γρανικό. Α, αυτό το ξέρω κι εγώ. Δεν θυμάμαι αφού εγώ. Το Γρανικό το ξέρω κι εγώ. Αφού πέρασε στην Τρία, έψαξε με τα λύσας να βρει τον τάφο του Αχιλλέα, γιατί ο Αχιλλέας ξέρει το από το γένος της μητέρας του. Βρήκε και πήρε την ασπίδα του, λέει ο Αχιλλέος. Απέναντι το Γρανικό, όταν του στήθηκε ο Δαρίος μαζί με τους Λαγιοδαιμόνιους, υπήρχαν Σπαρτιάτες μαζί με τους Πέρσες. Άρχισε να βρέχει καταρακτοδός, ασύλληπτα. Η περιγραφή του Αριανού λέει ότι άνδρας με άνδρας στοιχισμένος δεν έβλεπε ένας τον άλλο από τη βροχή. Και οι Πέρσες ανέστηλαν την προσπάθεια, κάθισαν. Και του λέει ο Κλήτος, πού πας? Τότε το έτερο ήμιση του Αλεξάνδρου, οι Μακεδόνες πολεμάγαν 2-2, όπως οι Σπαρτιάτες. Για να προσέχει ένας στις πλάτες του άλλου. Του λέει ο Κλήτος, πού πας? Του λέει, τι φοβάσαι, να βραχούμε από κάτω ή από πάνω? Και χύθηκε, εξεχύθηκε μόνος μες στο ποτάμι. Βρήκε ανέτοιμο στους Πέρσες και τους διέλυσε. Έτσι έστειλε όλα τα χρυσά που βρήκε εις τον Παρθενώνα προς την τιμή της θεάς Αθενάς και είπε ο Αλέξανδρος, ο Αφιλίππου και οι Έλληνες πλην Λακεδαιμονίων. Αυτή η επιγραφή χάθηκε διότι κάποιος προφανώς από αυτά τα καλόπεδα τους Ευρωπαίους μας την κλέψαν από τον Παρθενώνα. Αυτό ύστερα η Λακεδαιμόνια από εκεί και πέρα πολεμούσαν σαν σκελιά για να ξεπλύνουν αυτή την ντροπή. Και έπειτα όταν τελείωσε η τελευταία του μάχη, αυτή ήταν η πρώτη, η τελευταία στα Γαυγάμηλα, που μπορείτε σήμερα να μπείτε με το, πιστεύω εύκολα με το διαδίκτυο, να δείτε την West Point, τη μεγαλύτερη στρατιωτική σχολή στον κόσμο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, η αίθουσα χωρητικότητας 5.000 αξιωματικών, όλο το περιστήλιο είναι η μάχη στα Γαυγάμηλα. Mm-hmm. Από εκείνη την ημέρα μέχρι και σήμερα οι Αμερικανοί προσπαθούν να εξηγήσουν πώς 65.000 στρατός οι Μακεδόνες και ίσωμα και απέναντι 1.350.000 πώς τους διέλυσε ο Αλέξανδρος. Ωραία. Είναι σαν το γρίφο του ΝΑΣ. Ακόμη το ψάχνουν. Αυτά ήθελα να σας πω. Ωραία κύριε Βασίλη. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Να είστε και καλά. Να βάλουν τα παιδιά να διαβάζουν. Ένα δίκιο το έχετε. Διότι αν δεν δεις το παρελθόν σου, δυστυχώς θα πέσεις σε μια τρύπα μπροστά που ούτε καν την έχεις υπολογίσει. Να είστε καλά κύριε Βασίλη. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε και για την δεύτερη. Έτσι θα πάμε στον τελευταίο φίλο. Μην καλείτε. Έλα φίλε μου. Σαν καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης με πάλι. Έλα Δημήτρη, σε ακούμε. Μπορώ να μιλήσω ή άμα είναι κάποιος άλλος? Όχι, 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 είσαι και ο τελευταίος, έτσι κι αλλιώς είναι παραπέντε ήδη. Θα διαβάσω και το χωρικό και κλείσω γιατί έρχονται και ο Διονύσης με τον Στέφανο, έτσι. Λίγο, επειδή έγινε μια αντιπαράθεση πάνω σε αυτά που είπα, mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι σαν Έλληνες έχουμε μια συναισθηματική αντιμετώπιση της ιστορίας. Από όλα αυτά που άκουσα διαφωνώ σε όλα. Δηλαδή λες ότι αυτά που ο κύριος Βασίλης δεν έγιναν, δηλαδή λες? Και όλα διαφωνώ με την έννοια πια. Μας είπε ο κύριος Βασίλης ότι η Κρήτη είχε ένα τάγμα Νέων Ζηλανδών. Το οποίο σίγουρα δεν είναι. Και εγώ ξέρω ιστορία και διαβάζω. Πολύ συχνά. Εγώ φίλω συγκεκριμένα πράγματα. Η Κρήτη είχε 15.000 Άγγλους, 7.000 Αυστραλούς, 7.000 Νέων Ζηλανδούς και 11.000 Έλληνες στρατιώτες. Ήταν εκεί η σχολή ευελπίδων, οι πρωτετής και οι δευτεροετής φοιτητές που δεν είχαν πάει για πόλεμο. Δεν ξέρω αν είναι δευτεροετής ή πρωτετής σίγουρα. Ήταν στην Κρήτη, είχε μεταφερθεί όλο το υπόλοιμα του ελληνικού στρατού, το οποίο κατόπιν έφυγε στο Κάιρο και στην Αλεξάνδρεια και συνέχισε τον πόλεμο από εκεί πέρα. Άρα οι συμμαχικές δυνάμεις ήταν γύρω στους 50.000. Οι Γερμανοί ήταν λιγότερα από μισούς. Οι Γερμανοί είχαν πολύ ισχυρές απώλειες, πάρα πολύ ισχυρές απώλειες, και μάλιστα μετά τη μάχη της Κρήτης αναθεώρησαν την τακτική αυτή. Έχει δίκιο σε αυτό το Βασίλη, ότι δεν κάναν άλλο άρρωμα τα φερόμενες επιχειρήσεις με εξουσιαστές, γιατί είχαν τρομερές απώλειες. Αλλά οι συμμαχικές δυνάμεις ήταν υπερδιπλάσιες. Ήταν υπερδιπλάσιες. Και το άλλο που θέλω να πω είναι ότι το ακούω συχνά
ότι αυτό για τις δικολόγες του Λάκρυγου και αυτά, όλοι οι συγχρονιστορικοί, σοβαροί, την κρίνουν πλέον ως την πιο ενδεδειγμένη λύση εκείνη τη στιγμή. Γιατί η Ελλάδα εκείνη τη στιγμή αντιμετώπιζε στην Ήπειρο τον Ιταλικό και τον Αλβανικό στρατό. Η Μακεδονία στη γραμμή μεταξύ αντιμετώπιζε τον Βουλγαρικό και τον Γερμανικό στρατό μας. Δηλαδή μια μόνη Ελλάδα αντιμετώπιζε 4 στρατούς και είχαμε βοήθεια μόνο από κάτι ξεβράκο τους Άγγλους και Νεοζηλανδούς που μας στείλανε. Αυτούς που προανέφεραν. Ήταν πολύ άριστοι, αλλά και τόσο ικανοί στη μάχη. Το μέτωπο της Γιουγκοσλαβίας είχε σπάσει. Οι Γερμανοί είχαν μπει στη Θεσσαλονίκη και είχε σπάσει το μέτωπο στα δύο. Όσο διάθεση και να έχεις να πολεμήσεις, αν δεν έχεις τις πρώτες ύλες για να πολεμήσεις, σφαίρες, πολεμοφόδια, φαγητό για να πάρεις στρατός, δεν μπορείς να πολεμήσεις. Ωραία. Ο κίνδυνος ήταν σοβαρός να εχμαλωτιστούν 300.000 Έλληνες στρατιώτες. Η όποια συνέχιση του αγώνα ήταν μάταιη. Έγινε συστικολόγηση και ο Χίτλερ, επειδή εκτίμησε τις πολεμικές στρατιώτες των Ελλήνων, άφησε τον ελληνικό στρατό, σύνολο του ελληνικού στρατού ελεύθερο, πράγμα που δεν ήταν συνηθισμένο. Να θυμίσω ότι όλος ο Γιουγκοσλάβικος στρατός, όταν κατέλαβε την Γιουγκοσλαβία, πήγε στη Γερμανία και δούλευε στα εργοστάσια των Γερμανών. Το σύνολο του Γιουγκοσλάβικου στρατού, πράγμα που δεν έγινε με τον ελληνικό. Κλείσε με αυτό μόνο λίγο, ναι. Δημήτρη, γιατί έχω ένα ακόμη φίλο, ένα λεπτό να του δώσω και αυτό. Να κλείνεις με αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Όχι, εντάξει, κλείσε αυτό που ήθελες να πεις. Δεν υπάρχει. Εντάξει, αν πάρουμε δύο λεπτά από τα παιδιά. Θέλω να πω ότι πάντως είναι καλό να μην προέχουμε συναισθηματική προσέγγιση της ιστορίας και να είμαστε λίγο πιο ψυχροί. Ωραία. Να μην βάζουμε το συναισθηματικό ίδιο από την ιστορία ως Έλληνας. Να απομακρυνόμαστε λίγο από τα προτοπιά και να κοιτάμε λίγο ψυχρά. Εντάξει. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Καλώς θα κάνουμε φορά, άμα θέλεις να κάνουμε και μια αντιπαράδειγμα. Τη Δευτέρα, αν θέλετε, έτσι, πολύ ευχαρίστως. Πολύ ευχαρίστως. Πριν αρχίσουν ειδικά και τα παιχνίδια, γιατί μετά δεν θα έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Να σε ακούσουμε τη Δευτέρα, έτσι. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Πάντως, μέχρι τώρα θα ακούσουμε τον φίλο. Μέχρι τώρα η αντιπαράθεση ήταν Άρης Πάου. Μισό λεπτό θα έχεις όμως, Χρήστο, έτσι, γιατί πρέπει να κλείσω. Η αντιπαράθεση ήταν Άρης ΠΑΟΚ. Τέτοιο τώρα έχουμε αντιπαράθεση και για τη μάχη της Κρήτης. Μόνο στο ράδιο Μαρμίτα αυτά. Έλα, Χρήστο, μισό λεπτό. Είναι ήδη 11. Ναι, ότι το χωριό που λες είναι περίπου 8 μίλια από την Κνωσό. Ναι. Λιγότερο από το Μάλεμε. Το Μάλεμε, ποιο. Όχι, όχι. Το Χάνες. Α, Χάνες, αυτό πες. Ναι, 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 ναι. Είναι περίπου 6 μίλια από την Κνωσό. Ωραία. Ωραία. Και κρίμα που δεν στάθηκαν να τους κρατήσουμε, ρε παιδί μου, αν μπορούσαμε να τους πετάξουμε στάθα που λέει ο λόγος, πολύ να τους κλείσουν, να τους κόψουν, ρε παιδί, ναι, μου, πόσο θα πάει, ένα χρόνο, δύο, να τους κρατήσει εκεί. Γιατί θέλουν να δημιουργήσουν δρόμο ώστε να μπορούν να επιτεθούν στην Αφρική. Ωραία. Και γι' αυτό προτιμήσαν την Ελλάδα. Έγινε, Χρυσάρα. Ενώ η Ιταλία είχε το εμπόδιο της Μάλτας που είχε την αγγλική υπεροχή. Να είσαι καλά, Χρήστο, ευχαριστούμε για την παρέμβασή σου και την δεύτερη. Λοιπόν, πραγματικά αυτά μόνο στο Λίμπερο και μόνο, επαναλαμβάνω, στην εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα, να μαλώνουμε σε εισαγωγικά βέβαια το βάζω. Υπάρχουν αντιπαράθεση μέχρι και για ιστορικά γεγονότα, μέχρι και για μάχες της Κρήτης, έτσι. Θα ακούσουμε τη Δευτέρα και τον κύριο Βασίλη σε αντιπαράθεση, αν γίνεται, με τον Δημήτρη από το φίλο μας από την Αυστρία. Φίλε 274 που μου έστειλε στο μήνυμα. Καλησπέρα, Ζάχο, τι γίνεται? Θα το ανοίξει, λέει ο Νίκος, το μαγαζί. Από ενδιαφέρον ρωτάω, φιλιά. Φυσικά θα ανοίξει το μαγαζί, ρε φίλε. Το Σκομπάρ Δευτέρα ανοίγει. Όπως και όλα τα μαγαζιά εστίασης, έτσι, καφετέριες και γενικά ρεστοράν, όλα από Δευτέρα ανοίγουν. Και άργησανε, νομίζω, έχω πει την άποψή μου. Να ευχαριστήσω τον φίλο τον Ιαν, πραγματικά με το βιντεάκι. Και μετά με έκανε και θυμήθηκα και εγώ ότι ήταν προσκαλεσμένος ο κύριος Μαστοράκης και το όλο αυτό που έγινε. Τελευταία μισή ώρα ήταν περισσότερο ιστορικού περιεχομένου. Δεν είναι και κακό, εντάξει. Όντως, αθλητικό ραδιόφωνο, όντως για Άρη ΠΑΟΚ μιλάμε, εντάξει. Και κάπου να ακούμε και κάτι διαφορετικό δεν είναι κακό, έτσι. Κάτσε να διαβάσω και την Μάζδα Αμανατίδης, μην την ξεχάσω, που είναι βασικός υποστηρικτής της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα και την ευχαριστούμε για ένα ακόμη βράδυ. Ήταν βασικός υποστηρικτής η Mazda Manatidis, που έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοπείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή CBS RX. Mazda Manatidis, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές
και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda έχει το μαστορά του κοινό Γιάννη Αμανατίδη και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης των Mazda είναι ένα στην πόλη μας και βρίσκεται στην Παπάφη 205. Τηλέφωνο 2319-24-931. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για τη συμμετοχή, για τη μεγάλη συμμετοχή τη δική σας στη συγκεκριμένη εκπομπή για άλλη μια βραδιά. Μένετε συντονισμένοι. Ακολουθεί Στέφανος και ο Διονύσης και με την παρέα τους φυσικά εδώ στο Λίμπερο 107,4 με το Midnight Express. Εμείς ξανά, πρώτα ο Θεός, Δευτέρα, καλά να είμαστε κι εμείς κι εσείς, στις 9 η ώρα εδώ με Τάσο Τρέγια για μια ακόμα εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Δεν έχω να σας ευχηθώ τίποτα άλλο από το να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Καλό σας βράδυ.